Κυρίες και κύριοι, ο Κώστας Χαρδαβέλας και οι συνεργάτες του ανοίγουν τώρα τις πύλες του ανεξήγητου. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Καλησπέρα σας. Νταντά. Καλησπέρα και σε εσάς. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Με Σαρδάμ αρχίσαμε, θα πάμε καλά. Άρα όταν αρχίσουμε με Σαρδάμ, πάμε πάρα πολύ καλά στην εκπομπή. Λοιπόν, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι μερικά από τα θέματα που παρουσιάζουμε σε αυτήν την εκπομπή κάθε Σάββατο βράδυ βγαίνουν από δικά σας αιτήματα, δικές σας επιθυμίες. Δηλαδή, μαζεύουμε ένα υλικό κάθε εβδομάδα από τα τηλεφωνήματά σας, τα email που μας στέλνετε, τα γράμματα που μας στέλνετε και κάποιες φορές σας κάνουμε το χατήρι. Είναι οι λεγόμενες παραγγελίες. Ξέρετε, όπως παλιά λέγονταν, μια παραγγελία κάνε μου, αυτή. Σήμερα λοιπόν θα κάνουμε ένα θέμα που μας το έχετε ζητήσει πάρα πολύ από εσάς. Άνθρωποι, τηλεθεατές, φίλοι της εκπομπής, οι οποίοι έχουν ζήσει κάποια ανεξήγητα φαινόμενα μέσα στο σπίτι τους. Κυρίως την ώρα που πάνε να κοιμηθούν. Μας λένε λοιπόν πάρα πολύ ότι βλέπανε, ξέρω, κάποιες σκιές στον τοίχο, ένιωθαν ότι την ύπαρξη κάποιας άλλης οντότητας μέσα στο δωμάτιο, ακούγαν ήχους μέσα στο σπίτι που δεν μπορούσαν να τους εξηγήσουν. Και μας είπανε να κάνουμε μια εκπομπή για να ψάξουμε το θέμα αυτό. Άρχισαμε λοιπόν και το ψάχνουμε. Το ψάξαμε και βρήκαμε καταπληκτικά στοιχεία. Βρήκαμε, ας πούμε, για την ύπαρξη της μόρας. Μιας έτσι σκιάς που πολλοί άνθρωποι την έχουν δει μες στο δωμάτιό τους. Ή βρήκαμε την ύπαρξη μιας, ότι μερικές φορές εμφανίζεται σαν μαύρη ομίχλη κάτι μες στο δωμάτιο και μετά εξαφανίζεται και του έχουν δώσει το όνομα ως σκιερός. Άλλοι μας έχουν πει ότι νιώθουν ξαφνικά σαν κάποιος να υπάρχει δίπλα τους και να τους πιέζει στο στήθος ή ακούνε ήχους, σηκώνονται να δουν τι συμβαίνει και δεν βλέπουν τίποτα να υπάρχει για να δημιουργεί έναν ήχο. Και το πιο περίεργο απ' όλα είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι που ζουν αυτές τις παρεστήσεις λένε ότι εκείνη την ώρα που συμβαίνει το γεγονός μας κόβεται η ομιλία, δεν μπορούμε να φωνάξουμε, δεν μπορούμε να μιλήσουμε, δεν μπορούμε να ειδοποιήσουμε τον διπλανό μας, τον πατέρα μας, τη μάνα μας, την αδελφή μας, τη γυναίκα μας. Είναι σαν να τους κόβεται η λαλιά, σαν να ζουν κάποια λεπτά ανεξήγητα, όπου αυτή η ύπαρξη της άειλης οντότητας τους αναγκάζει σε μία αφωνία. Όλα αυτά λοιπόν τα πράγματα ήταν εξαιρετικό ενδιαφέροντος και άρχισαμε λοιπόν και ερευνούσαμε την ιστορία αυτή, όχι μόνο και στην Ελλάδα, αλλά και έξω, γιατί σας έχω πει πάρα πολλές φορές ότι έξω τα θέματα αυτά της παραψυχολογίας απασχολούν πάρα πολύ σοβαρά κάποια κέντρα. Μαζέψαμε λοιπόν ένα υλικό με μαρτυρίες, με στοιχεία και θα το δείτε στη συνέχεια της εκπομπής. Αυτό λοιπόν το θέμα το οποίο κάποιοι ονομάζουν μόρα, βραχνάς ή αλλιώς σκιές, εδώ στην Ελλάδα συμβαίνει να παρατηρείται πολύ συχνά. Είναι λοιπόν αυτό το φαινόμενο το οποίο μπορεί να παρατηρηθεί το βράδυ μεταξύ ξύπνιου και αν θέλετε της μετάβασης σε ένα σημείο άλλου του ύπνου μας. Και εκεί νιώθουμε να πιέζεται κάτι πολύ ισχυρά πάνω στο στήθος μας, με αποτέλεσμα να διακόπτεται η αναπνοή μας, να μην μπορούμε να αντιδράσουμε σε οτιδήποτε άλλο. Υπάρχουν επιστημονικές απόψεις, υπάρχουν οι λαογραφικές, υπάρχουν βεβαίως και οι μαρτυρίες ανθρώπων που εκφράζουν όλες αυτές τις καταστάσεις. Το βέβαιο είναι ότι αυτό το συγκεκριμένο θέμα βαδίζει μεταξύ μεταφυσικού, φανταστικού και μερικές φορές γίνεται γραφικό. Όμως, πόσο γραφικά μπορεί να είναι τα συμπτώματα εκείνα τα οποία έχουν να κάνουν με το σώμα μας, όταν πλέον αποδεικνύονται με μόλοπες ή και οτιδήποτε άλλο μπορεί να χαρακτηριστεί σαν ένα σύμπτωμα φυσικό. Μπορεί να μοιάζει λίγο περίεργο το απόψινό μας θέμα, όμως εμείς θα σας παρακαλούσαμε να μην βγάλετε βιαστικά συμπεράσματα. Και αυτό γιατί είναι πάρα πολλές οι μαρτυρίες των ανθρώπων σε διαφορετικές χώρες, με διαφορετικές κουλτούρες, θρησκείες, οι οποίοι περιγράφουν αυτό το παράξενο φαινόμενο. Δηλαδή, κατά τη διάρκεια του ύπνου τους να μην μπορούν να ανασάνουν, ακόμα και να μένουν παράλυτοι. Και επίσης είναι πάρα πολλά τα κέντρα παραψυχολογίας στο εξωτερικό που θα σας παρουσιάσουμε απόψε, τα οποία μελετούν αυτό το φαινόμενο με πάρα πολύ σοβαρότητα. Τάπες βλέπω, μια χαρά, Σας ευχαριστώ. Σήμερα συγχωρέστε, είναι άρρωστη η μπουμπού της παρέας μας. Έχει και λίγο πυρετό, έχει και φάρμακα. Να την προστατεύσουμε λίγα σήμερα, είναι κρίμα το καημένο. Λοιπόν, όλα αυτά λοιπόν θα δείτε σήμερα το βράδυ. Πιστεύω ότι είναι ντοκουμέντα και ιστορίες περίεργες, σίγουρα περίεργες. Να ξαναπούμε κάτι που συχνά το λέμε στην εκπομπή αυτή. Δεν θέλουμε να σας πείσουμε για τίποτα. Δεν θέλουμε να βεβαιωθείτε ντε και καλά ότι υπάρχουν στο δωμάτιό σας κάποιες σκιές ή κάποιες οντότητες. Αυτό εσείς που έχετε ζήσει τέτοια φαινόμενα ή εσείς που δεν τα έχετε ζήσει θα πάρετε ό,τι θέλετε. Και δεν θέλω να τρομάξετε σήμερα το βράδυ. Είναι λιγάκι θρίλερ η εκπομπή.
Αλλά εντάξει, είναι μια ιστορία πολύ ενδιαφέρουσα. Πάμε σε ένα πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα για να έχουμε πολύ χρόνο μετά να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, είμαστε κοντά σας πλέον και σας υπόσχομαι ότι για την επόμενη ώρα δεν θα υπάρξει καμία διακοπή για διαφημιστικά μηνύματα που είναι η ταλαιπωρία μας αυτήν την εκπομπή και στην άλλη, στον αθέατο κόσμο. Σήμερα λοιπόν το βράδυ θα σας φωτίσουμε κάποια ανεξήγητα φαινόμενα που μπορεί να ζείτε ή να έχετε ζήσει μέσα στο σπίτι σας. Κυρίως την ώρα πάτε να κοιμηθείτε. Και μου έκανε εντύπωση ο αριθμός των τηλεθεατών που με ενημέρωσαν ότι έχουν ζήσει τέτοια φαινόμενα. Δηλαδή, να νιώθουν ότι υπάρχει κάτι μέσα στο δωμάτιό τους, να βλέπουν μια σκιά, να βλέπουν κάτι που έχει τη μορφή της μόρας, μιας άλλης επίσης απροσδιόριστης σκιάς, να ακούνε ήχους περίεργους ή να νιώθουν την ύπαρξη κάποιας οντότητας μέσα στο δωμάτιό τους. Παράξενα πράγματα, ανεξήγητα, μεταφυσικά, και αυτά θα προσπαθήσουμε να σας εξηγήσουμε σήμερα. Πάμε λοιπόν να δούμε περίπου πώς θα κινηθεί η σημερινή μας εκπομπή. Έχετε νιώσει ποτέ την ύπαρξη μιας άειλης οντότητας μέσα στο δωμάτιό σας? Τότε ίσως έχει έρθει η μόρα δίπλα σας. Έχετε δει μια φευγαλαία σκιά λίγο πριν κοιμηθείτε? Τότε ίσως έχετε καλέσει άθελά σας μια κακή ενέργεια. Έχετε δει ένα θολό μαύρο σύννεφο στην άκρη του κρεβατιού σας? Τότε ίσως είχατε μια απρόσμενη συνάντηση με το σκιερό. Έχετε ακούσει αδικαιολόγητους θορύβους μέσα στο σπίτι σας? Τότε κάποιες οντότητες από άλλη διάσταση θέλουν να σας πούν κάτι. Το ταξίδι ανάμεσα στο πραγματικό και το μεταφυσικό αρχίζει. Πάμε να συναντήσουμε τη μόρα, το σκιερό, το βραχνά, τα όντα των παρεστήσεων και των αισθήσεών μας που συνήθως μας επισκέπτονται λίγο πριν κοιμηθούμε. Και μη μου τρομάξετε σήμερα, διότι είναι λιγάκι η εκπομπή thriller, αλλά... Υπάρχει και είναι, επιστημονική εξήγηση. Έχει επιστημονική εξήγηση και είναι και τα πράγματα πάρα πολύ απλά. Όλα αυτά θα το κουβεντιάσουμε με μια πολύ καλή παρέα που έχουμε κοντά μας σήμερα. Να ξεκινήσουμε από αριστερά. Είναι η κυρία Μάγδα Δασκαλάκη, ψυχολόγος. Χαίρομαι. Χαίρεστε που βρίσκεστε εδώ. Ναι, είναι, το βίντεο ήταν λίγο αρκετά πιστικό. Την έχω βάλει πρώτη να καθίσει, διότι είναι η μοναδική γυναίκα της παρέας μας και διότι τη χρειαζόμαστε πάρα πολύ σήμερα το βράδυ. Φαντάζομαι ότι όλα αυτά που θα δείτε και θα ακούσετε έχουν να κάνουν σχέση με την ψυχική μας κατάσταση και με την εσωτερική μας κατάσταση. Και κυρίως τα συναισθήματα που έχουμε μετά, αφού ζήσουμε αυτό το περιστατικό. Αυτό είναι βασικό. Αμέσως μετά είναι ο κύριος Βασίλης Νομικός, καρδιολόγος. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, χαίρομαι που σας ξαναβλέπω. Οπωσδήποτε ένας γιατρός μας χρειάζεται σήμερα και ειδικά καρδιολόγος. Όχι γιατί θα το χρειαστούμε να μας κάνει κάποια παρέμβαση, αλλά γιατί θέλω από την πλευρά του, σαν καρδιολόγος, να μας εξηγήσει μερικά πράγματα. Αμέσως μετά είναι ο πατέρας Νεκτάριος Ζιόμπολας. Καλησπέρα. Καλό τριώδιο που απόψε άνοιξε. Καλό τριώδιο. Να είμαστε καλά. Αμέσως μετά είναι ο κύριος Τζόναθαν Μπράιτ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ερευνητής συγγραφέας και μας έχει βοηθήσει σε αυτή την έρευνα. Το θέμα είναι όντως αρκετά τρομακτικό και δεν πιστεύω ότι θα το βρει πολλοί κόσμος γραφικό, γιατί απλά είναι τεράστιο το ποσοστό των ανθρώπων που έχουν προσωπικά πράγματι, προβλήματα. Εγώ δεν περίμενα, διότι όταν τον αγγείλαμε την περασμένη εβδομάδα στην εκπομπή και είπαμε ότι το επόμενο Σάββατο θα έχουμε αυτό, όλη αυτή τη εβδομάδα θα έλεγα ότι χιλιάδες τηλεθεατές μας τηλεφωνούσαν, τα έχουμε ζήσει, για πέστε μας τι συμβαίνει και όλα αυτά τα ωραία πράγματα. Αμέσως μετά είναι ο κύριος Κυριάκος Κάσης, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ο οποίος είναι λαογράφος και ξέρετε όλα αυτά στηρίζονται και στη λαογραφία λιγάκι. Έχει ασχοληθεί και σε λαογραφική άποψη, ας πούμε, στο κέντρο της Ακαδημίας Αθηνών πρώτης 40 ετίας. Και είναι περισσότερο αυτή η λαογραφική άποψη, ας πούμε. Έτσι, έτσι. Πριν ο κόσμος γνωρίσει τη λεωφορία. Δεν σημαίνει ότι δεν έχουν ένα πολύ μεγάλο ποσοστό αλήθειας. Αυτή την αλήθεια θα αναζητήσουμε σήμερα το βράδυ. Και ο έσχατος της παρέας είναι ο κύριος Γιαννίτης. Καλησπέρα, κύριε Γιαννίτη. Ο οποίος είναι ο Άγγελος Γιαννίτης, ψυχολόγος, διευθυντής ονειρικού εργαστηρίου. Τον χρειαζόμαστε εδώ πέρα, διότι όλα αυτά συμβαίνουν κάπου λίγο πριν κοιμηθούμε ή στη διάρκεια του ύπνου μας. Τηλέφωνο που μπορεί 57-07-900, ήδη τα τηλέφωνά μας από την ώρα που ξεκινήσαμε την εκπομπή πήγα μέσα, λειτουργούν συνέχεια. Οι καλοί μας φίλοι εδώ πέρα του Σαββάτου
που για αυτούς υπάρχουν και κάποια δώρα στο τέλος. Θέλω να πω και κάτι άλλο, πριν ξεκινήσουμε να βλέπουμε αυτή την ιστορία με τη μόρα και το σκιερό και τις σκιές και όλα αυτά. Υπήρξε μια μεγάλη αντίδραση το περασμένο Σάββατο και τις επόμενες ημέρες με το θέμα που ανακαινήσαμε για την εμφάνιση της ομάδας Ε. Ξέρετε, είναι ένα θέμα πάρα πολύ δύσκολο, πάρα πολύ ευαίσθητο, πάρα πολύ κρίσιμο. Υπάρχουν διαφορετικές πηγές πληροφόρησης, υπάρχουν διαφορετικές κινήσεις που μπορεί και να συγκρούνται μεταξύ τους. Σας υπόσχομαι λοιπόν ότι το θέμα της ομάδας Ε, που είναι πάρα πολύ σοβαρό, γιατί μας ανήγγειλαν ότι θα εμφανιστεί την Άνοιξη. Κάποιοι μας λένε ότι δεν θα γίνει αυτό το πράγμα. Κάποιοι άλλοι μας λένε ότι δεν είναι αυτή η Ε, είναι άλλη Ε. Όλο αυτό το πράγμα, επειδή είναι πάρα πολύ θολό και πάρα πολύ ετσιχήμα για εμάς τους δημοσιογράφους, κάνουμε μια μεγάλη έρευνα, θα συγκεντρώσουμε το υλικό από όλες τις πηγές, από όλες τις πλευρές και όταν θα είμαστε έτοιμοι σε 2-3 εβδομάδες ίσως, θα σας παρουσιάσουμε μια ολοκληρωμένη έρευνα για την ομάδα Ε, ποιοι μπορεί να την αποτελούν, ποια δραστηριότητα θα υπάρξει και αν θα υπάρξει η εμφάνισή της ή όχι. Αυτά για την ώρα. Νομίζω, Γιάννη, μπορούμε να ξεκινήσουμε. Να περάσουμε λοιπόν στο θέμα της απόψινης εκπομπής και να συναντήσουμε τη μόρα, τους σκιερούς, τον βραχνά και όλες αυτές τις ονομασίες που δίνουμε μέσα από την λαογραφία αλλά και στην καθημερινότητά μας εμείς οι άνθρωποι. Να δούμε λοιπόν ποια είναι τα πρώτα συμπτώματα τα οποία επιδρούν σε έναν άνθρωπο όταν κοιμάται ή όταν νιώθει αυτό το συγκεκριμένο φαινόμενο και βεβαίως ποιες είναι οι ονομασίες που βρίσκουμε ανά την Ελλάδα. Μόρα, ένας απρόσκλητος επισκέπτης. Κύριε Κωστάκη, εσείς έχετε βιώσει μια εμπειρία μόρας? Είχα ξαπλώσει το κρεβάτι κανονικά και απέναντί μου έβλεπα τις αδερφές μου που βλέπανε τηλεόραση. Σε κάποια φάση ενδιάμεσα στις αδερφές μου και σε μένα εμφανίστηκε μία σκιά, δεν φαινόταν καθαρά σχήμα και υφή ή κάτι τέτοιο, ήταν μία σκιά και πριν προλάβω να αντιδράσω ένιωσα πάνω μου. Ήταν περίεργη κατάσταση, δεν μου είχε ξανασυμβεί, δεν αντέδρασα όμως, δεν τρόμαξα, απλώς συνέβαινε. Τότε μου διάσα τελείως, δεν μπορούσα να κουνήσω άκρα, τίποτα, ούτε το κεφάλι μου δεν μπορούσα να γυρίσω τίποτα. Προσπάθησα να φωνάξω, να φωνάξω τις αδερφές μου. Δεν μπορούσα να βγάλω φωνή. Καταλάβαινα τι μου συνέβαινε, αλλά δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Σε κάποια φάση, όταν η μία από τις αδερφές μου σηκώθηκε για να πάει στην τουαλέτα, που είναι η ακριβώς δίπλα πόρτα από τη δικιά μου, πάλι έκανα έντονες προσπάθειες για να τραβήξω την προσοχή της, αναπνέοντας βαριά, γρήγορα, πάλι καμία αντίδραση. Αυτό γινόταν για περίπου 5 λεπτά. Μετά από εκεί, η αδερφή μου όταν βγήκε από την τουαλέτα και έκανε θόρυβο, έσβησε τα φώτα και τότε ένιωσα ένα βάρος να φεύγει από πάνω μου. Άρχισα να βλέπω πάλι λίγο καλύτερα. Σηκώθηκα, πήγα κατευθείαν να τους πω τι μου συνέβη. Και τότε... Συνέβησαν τη στιγμή που εσείς ήσασταν σε πλήρη εγρήγορση, όντας ξαπλωμένος όμως στο κρεβάτι σας. Ναι. Ήταν λίγο πριν με πάρει ο ύπνος. Δεν είχα κοιμηθεί καθόλου και είχα ανοιχτά τα μάτια μου, έβλεπα. Τα έβλεπα όλα. Κύριε Ιωαννίδη, τι είναι η μόρα? Οι πιο επιστημονικές λέξεις είναι η μεμονωμένη παράλυση ύπνου ή το σύνδρομο σύνθλιψης. Υπάρχει ένας μεσαιωνικός όρος όμως, στα αγγλικά λέγεται old hag ή σήμερα σύνδρομο της γριάς μάγισσας. Η μόρα που λέτε είναι μια σλάβικη λέξη, ενώ ο ελληνικός όρος είναι βραχνάς ή υπάρχουν κάποιες άλλες λαογραφικές έννοιες. Δεν είναι εύκολη απάντηση όμως για το τι είναι η μόρα. Δεν μπορούμε να το απαντήσουμε τόσο απλά. Ουσιαστικά κανένας δεν ξέρει τι είναι η μόρα. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι έχει κάποια συγκεκριμένα συμπτώματα. Είναι ένα φαινόμενο δηλαδή που παρουσιάζεται δύσπνοια, παράλυση και πανικός. Ταυτόχρονα, σχεδόν πάντα εμφανίζεται κάτι. Μια σκιά, μια οντότητα, συνήθως το περιγράφουν κάτι το οποίο αιωρείται πάνω από το σώμα, καθώς το άτομο ξαπλώνει. Αυτό, άμα το πιάσεις, είναι λίγο τριχωτό. Μερικές φορές φαίνονται να υπάρχουν μάτια, τα οποία είναι κόκκινα, όπως στον κινηματογράφο. Συνήθως όμως δεν υπάρχουν μάτια.
Κάποιες φορές επίσης όλη αυτή η παρέστηση, η ψευδέστηση συνοδεύεται με κάποιο ήχο. Πολύ σπάνια η μόρα μας μιλάει ή ακούγεται ένα σαν καμπανάκι, συνήθως πριν ή μετά την εμπειρία. Η επιστήμη της ύπνωσης μπορεί να εξηγήσει και άλλο ανεξήγητο φαινόμενο, τους περίεργους ήχους. Στη δική μου εμπειρία απαγωγής, ακούς έναν δυνατό ήχο. Μερικές φορές ακούς την ίδια σου τη φωνή να φωνάζει. Μπορεί να ακούς ήχους μουσικών οργάνων και ανοίγεις ξαφνικά τα μάτια σου εξαιτίας αυτού που ακούς. Κάποιοι άνθρωποι ακούνε ένα συγκεκριμένο τόνο ή ένα συνεχόμενο beep. Άλλες φορές μπορεί να ακούνε να τους φωνάζουν με το όνομά τους. Δεν ξέρουμε πώς λειτουργεί το φαινόμενο αυτό. Αλλά δεν μοιάζει και με ήχο που παράγεται απ' έξω. Είναι περισσότερο ένας ήχος που παράγεται μέσα στο μυαλό μας. Μπορεί οι μυστηριώδεις αυτοί ήχοι να έχουν μια απλή φυσιολογική εξήγηση. Όπως υπάρχει το τρεμόπαιγμα των ματιών ενώ κοιμόμαστε, οι επιστήμονες έχουν διαπιστώσει και μια γρήγορη κίνηση των αυτιών κατά τη διάρκεια του ύπνου. Όπως βλέπετε, οι μικρότεροι μύες του ανθρώπινου σώματος δονούνται ενώ κοιμόμαστε. Αυτό που ουσιαστικά συμβαίνει κατά τη διάρκεια του ύπνου είναι ότι αυτοί οι μύες παράγουν ένα είδος ήχου. Ο ήχος εξελίσσεται σαν βήματα. Είναι σαν τον ήχο ενός ρολογιού. Μερικές φορές ένιωθα σαν κάτι να μου τρυπάει το κεφάλι. Άκουγα γέλια. Αναρωτιόμουν, γιατί δεν ξυπνάει ο άντρας μου, γιατί δεν το ακούει. Γιατί η γειτονιά δεν ακούει αυτόν τον δυνατό ήχο. Θεωρούσα ότι είναι τρελό. Γιατί δεν άκουγαν ανθρώπους να ουρλιάζουν. Ο ήχος ήταν τόσο δυνατός. Η λέξη μόρα προέρχεται από το αγγλοσαξονικό mare, που είναι η ρίζα του nightmare που σημαίνει τον εφιάλτη. Τώρα η μόρα σαν φαινόμενο είναι παγκόσμιο και διαχρονικό. Και θα λέγαμε ότι αποτελεί μια σχεδόν καθημερινή ανθρώπινη εμπειρία και μαρτυρία. Συμβαίνει σε πάρα πολλούς κοινούς ανθρώπους, που βέβαια είναι διαφορετικοί μεταξύ τους, προέρχονται από διαφορετικές εθνικότητες, έχουν διαφορετικές παιδείες, διαφορετικές κουλτούρες, ανήκουν δηλαδή σε διαφορετικές πραγματικότητες. Επίσης, πάρα πολλές παραδόσεις αναφέρονται στο φαινόμενο της μόρας και συμφωνούν μεταξύ τους στα βασικά του χαρακτηριστικά γνωρίσματα. Επίσης συμφωνούν στην περιγραφή του. Κάποια από τα χαρακτηριστικά συμπτώματα που συνοδεύουν τη μόρα είναι ένα έντονο βάρος στο στήθος που δυσκολεύει την αναπνοή, ένα αίσθημα φόβου και το αίσθημα ότι είσαι αβοήθητος, ανυπεράσπιστος απέναντι σε αυτό που σου επιτίθεται. Επίσης ολική παράλυση των άκρων. Έχουμε όμως και οπτικές εκδηλώσεις του φαινομένου και τότε οι μάρτυρες μιλούν είτε για κάτι που μοιάζει με μαύρο σύννεφο που βρίσκεται σε διαρκή κίνηση είτε για σκιερές ανθρωπόμορφες σιλουέτες. Υπάρχει ένα τώρα για εσάς. Γιατί υπάρχει αυτό κενό, δεν κατάλαβα. Ναι, πού είναι το η κάρτα, παρακαλώ πάρα πολύ για το λάπτοπ, διότι οι τηλεθεατές μας τηλεφωνούν σήμερα. Θα έχουμε κάποια δώρα και θα έχετε κάποια δώρα. Είναι αυτό. Έχουμε λοιπόν βεβαίως για εσάς δύο mini λάπτοπ, τα λεγόμενα netbook. Για να τα κερδίσετε όμως, θα πρέπει να στείλετε την λέξη πύλη, να αφήσετε ένα κενό, το νηματικό σας και μετά να αποστείλετε το μήνυμα αυτό στο 54010. Έτσι λοιπόν, λαμβάνετε μέρος στην κλήρωση για αυτά τα mini λάπτοπ ή αλλιώς netbook για να βρίσκεστε σε σύνδεση με το ίντερνετ όπου και αν είστε. Λοιπόν, είναι αυτό που έχει ο Γιάννης στα χέρια του, ένα πολύ χρήσιμο εκπληκτικό, εκπληκτικά χρήσιμο δώρο. Μπορείτε να το έχετε μαζί σας και να συνδέεστε πάντοτε και παντού. Δύο από εσάς που θα μετάσχουν σε αυτή την κλήρωση, στο τέλος της εκπομπής θα κερδίσουν αυτό το πολύ γλυκό και ωραίο δώρο. Και εσείς μην μας βλέπετε έτσι περίεργα, υπάρχουν και για εσάς πράγματα πολλά, θα το πω στο τέλος της εκπομπής. Γιατί μας κοιτάζουν πάρα πολύ εμείς. Λέει, εμείς ήρθαμε εδώ πέρα και χαράσαμε το Σαββατόβραδό μας. Εμείς θα πάρουμε τίποτα, θα πάρετε πολλά. Εσείς θα πάρετε τίποτα, βέβαια. Τη γνώση. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε να κουβεντιάσουμε λίγα και το θέμα μας. Με το θέμα μας, ακριβώς. Κύριε Κάση, που έχετε κάνει και μια ολόκληρη λαογραφική έρευνα πάνω σε αυτό το θέμα. Πολλές φορές στη λαογραφία μας, ήθη, έθιμα, ανεξήγητα φαινόμενα, μεταφυσικά, υπάρχει μια δόση αλήθειας ή πραγματικότητας. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με τη μόρα, είναι ένα πραγματικό γεγονός.
Κοιτάξτε, πιστεύω ότι καταρχήν να πω ότι η λέξη μόρα είναι ελληνικότατη. Ήταν λάθος αυτό που άκουσα στο βίντεο. Για το αγγλικό τον είναι από την αρχαία, ναι, είναι μόρος και μόρα. Μόρα είναι και η μοίρα στην αρχαιότητα, έτσι, μόρια κατά την προφορά. Ναι, και μορμό, όλο αυτό το μόρ σημαίνει σκοτεινό, σκιερό κτλ. Αλλά ας το αφήσουμε αυτό. Γι' αυτό που με ρωτήσατε, πιστεύω ότι είναι καταρχήν είναι διαφορετικά αυτό οι ήχοι που ακούγονται και το ένα και το άλλο. Το ίσκιωμα ή βραχνάς ή μόρα είναι τελείως διαφορετικό. Είναι μια φανταστική βέβαια οντότητα η οποία περιγράφεται σε όλους τους αιώνες παρόμοια. Είναι περίεργο, δηλαδή σε όλους τους λαούς διατοπικά, διαχρονικά δηλαδή, έχουμε μια παρόμοια περιγραφή, απεικόνηση. Και σε εικόνες όπως είδαμε εκεί. Και πολύ ωραία τα δείξατε εκεί πέρα. Συγκεκριμένα, εγώ μάλιστα έχω και μια άλλη εικόνα ακόμα επιπλέον, αυτή εδώ. Ναι. Πολύ γνωστή. Η παλαιότερη που σώζεται, δεν ξέρω αν την πιάνει η κάμερα εδώ. Την βλέπει η κάμερα, ναι, είναι, ναι, πολύ, την βλέπουμε γνωστή τώρα καλά. Βλέπετε το, αυτό που είναι σαν πιθηκάκι που κάθεται στο στήθος της γυναίκας, ναι, και που στα άλλα εκεί στο, ναι, βίντεο που είδαμε πάλι το ίδιο είναι. Ναι. Έτσι περιγράφεται, μου περιγραφόταν εμένα από ανθρώπους οι οποίοι ήταν τελείως ανύποπτοι. Μιλάμε πριν 40 χρόνια που δεν είχαν δει ούτε τηλεόραση ούτε τίποτα. Υγιέστατοι, πέθαναν 95 χρονών ο καθένας και που συζητούσα διεξοδικά μαζί τους για αυτό το θέμα. Άρα λοιπόν μιλάμε για ένα φαινόμενο το οποίο διαχρονικά υπάρχει. Ναι, βέβαια. Και μάλιστα το έχουμε βρει και ακόμη και στην αρχαιότητα. Στην αρχαία Ελλάδα λεγόταν και επίαλτος ή εφιάλτης. Mm-hmm. Δηλαδή επιάλωμε, ανεβαίνω πάνω προς. Εκείνο που είναι ενδιαφέρον να εξετάσουμε, κυρίες και κύριοι, είναι. Αυτό είναι μια πραγματικότητα, φανταστική ίσως πραγματικότητα, αλλά συμβαίνει και την έχουν ζήσει χιλιάδες άνθρωποι και αυτοί το λένε ότι το έζησα, δεν το φαντάστηκα, το ένιωσα. Από εκεί πέρα πρέπει ίσως να δούμε και με την βοήθεια της κυρίας Δασκαλάκη και του κυρίου Βιαννίτη, αλλά και των άλλων καλεσμένων μας, εάν αυτό το φαινόμενο έχει μια εξήγηση. Πότε συμβαίνει, πώς συμβαίνει, γιατί συμβαίνει, ποιοι άνθρωποι το δημιουργούν για να το ζήσουν. Αυτά είναι ερωτήματα που απαντούνται περίπου στο βίντεο που ακολουθεί. Η σκιά που παραλύει. Πότε συναντάτε το φαινόμενο αυτό, σε τι κατάσταση δηλαδή είναι ο άνθρωπος? Οι έρευνες που έχουν γίνει έχουν δείξει ότι δεν υπάρχει κάποια χρονική στιγμή που παρατηρείται το φαινόμενο. Γενικά, όταν ένα άτομο κοιμάται. Μπορεί να κοιμάται το μεσημέρι, μπορεί να κοιμάται το βράδυ, αλλά σχεδόν πάντα όταν κοιμάται. Σχετίζεται με άλλα μεταφυσικά φαινόμενα? Η μόρα είναι μια προέκταση ενός φαινομένου. Δηλαδή, υπάρχουν πέντε κατηγορίες της σκιάς, να το πούμε έτσι, ή ο μεγάλη ομπρέλα που είναι η σκιά, το φαινόμενο της σκιάς, όπως λέμε. Κάθε ερευνητής έχει τη δικιά του κατηγορία, τα ξεχωρίζει διαφορετικά. Οπότε η κατηγορία έχει τα δικά του συμπτώματα, τις δικές του εξηγήσεις, τους δικούς του τίτλους, τις δικές του εμπειρίες, τις δικές του αποδείξεις. Εξηγείται από την αμιγώς ιατρική πλευρά το φαινόμενο της μόρα? Η μόρα συνήθως παίρνει τρεις εξηγήσεις. Η μία, η λαϊκή, η παραδοσιακή, είναι ότι μου ήρθε ένα φάντασμα, μου ήρθε ένα πνεύμα. Η ψυχαναλυτική, η κλασική τουλάχιστον ψυχαναλυτική, λέει ότι έχει να κάνει με την προβολή ενός αποθυμένου σεξουαλικού υλικού, το οποίο εμφανίζεται σαν παρέστηση, μπορούμε να το πούμε εκείνη τη στιγμή, ως κάτι μαύρο το οποίο με πλακώνει. Και εδώ υπάρχει η συμβολική σημασία της έννοιας σκιάς. Δηλαδή είναι αυτό το μαύρο, το δυσάρεστο, κάτι που με καταπλακώνει. Όσον αφορά όμως για την παράλυση του σώματος, αυτό ψυχαναλυτικά πάντα αναλύεται ότι ο άνθρωπος θέλει να κάνει κάτι, έχει μια σεξουαλική ορμή η οποία όμως δεν μπορεί να εκδηλωθεί για τους χι κοινωνικούς λόγους, οπότε μια λύση που βρίσκει ασυνείδητα είναι να παραλύσει. Παγώνει δηλαδή τον εαυτό του και ενοχικά προβάλλει ένα είδος παρέστησης, ας το πούμε, μια σκιά να το καταπλακώνει. Αυτή είναι η ψυχαναλυτική προσέγγιση. Η ιατρική έχει να κάνει με την αρκοληψία, που είναι μια κλασική αιτιολογία της μόρας, όπου έχετε ή ακριβώς συμπτώματα, λίγο πριν ή λίγο μετά
τον ύπνο. Το άτομο ξαφνικά ξυπνάει. Οι μυς δεν έχουν ενεργοποιηθεί ακόμα, οπότε έτσι εξηγείται και η παράλυση. Είναι μια διαταραχή η οποία παρατηρείται συνήθως, είναι κληρονομική. Δεν έχει να κάνει με ουσίες. Δηλαδή ένα άτομο θα γεννηθεί με αυτή την διαταραχή ή θα την αποκτήσει στην πορεία. Νιώσατε αυτό το την ομίχλη, τη σκιά να σας πλησιάζει, υπήρξε κάποιο άλλο σύμπτωμα το οποίο να προειδοποιεί τον ερχόμο αυτού του φαινομένου? Όχι, έγινε πολύ ξαφνικά. Εκεί που έβλεπα τις αδερφές μου, μπήκε μια θολή, ένας καπνός αν θες, ένας σκοτεινός καπνός ανάμεσα, και πριν προλάβω να αντιδράσω ή να σηκωθώ ή κάτι τέτοιο, το ένιωσα και το είδα να έρχεται πάνω μου. Το σπίτι σας έχει ιστορικό τέτοιων φαινομένων? Υπάρχει κάτι δηλαδή το οποίο να μαρτυρά ανάλογα φαινόμενα στην περιοχή? Ναι, έχουν συμβεί διάφορα στο σπίτι πάλι. Ξέρεις, από θορύβους το βράδυ, από εκεί που με στην ησυχία τώρα, να ακούς πάνω στη σοφίτα να σπάει ένα βάζο, να ανεβαίνεις πάνω να δεις τι έγινε και να μην υπάρχει τίποτα, ή από το να χτυπάνε την εξώπορτα και πάλι να ανοίγεις και να μην είναι κανείς. Οι ερευνητές τώρα πια γνωρίζουν ότι υπάρχουν 5 συγκεκριμένα στάδια από τα οποία περνάει ο άνθρωπος κατά τη διάρκεια του ύπνου κάθε νύχτα. Το πιο δυναμικό και μυστηριώδες στάδιο από όλα αυτά είναι όταν τρεμοπαίζουν τα μάτια του. Όταν κοιμόμαστε, τα μάτια μας, αν και κλειστά, γυρίζουν και πολλές φορές βλέπουν μια περίεργη μορφή. Η αναπνοή είναι πιο αργή και οι σφιγμοί πέφτουν. Το αίμα κατευθύνεται σε μια συγκεκριμένη περιοχή του εγκεφάλου και δημιουργεί έτσι μια σεξουαλική διέγερση. Στη συνέχεια, μέσα στον εγκεφαλό μας παράγεται ένα υγρό το οποίο ακινητοποιεί τα μέλη του σώματός μας και ξαφνικά παραλύουμε. Κατά τη διάρκεια του ύπνου μας, αυτός ο μηχανισμός στέλνει σήματα μέσω της σπονδυλικής στήλης για να εμποδίσει κάθε δραστηριότητα που μπορεί να κάνει το σώμα μας, ενώ εμείς ονειρευόμαστε. Αυτή η παράλυση είναι ένας τρόπος προστασίας που επιβάλλουμε οι ίδιοι στον εαυτό μας. Τη στιγμή όμως που το άτομο αισθάνεται ένα είδος απειλής και ταυτόχρονα είναι παράλυτο, βιώνει την τρομακτική εμπειρία του να είναι ξύπνιος, αλλά ονειρεύεται, ενώ δεν μπορεί καθόλου να κινηθεί. Αυτό που φαίνεται ότι συμβαίνει είναι ότι όταν το άτομο είναι έτοιμο να κοιμηθεί, αυτόματα ενεργοποιείται ένας άλλος μηχανισμός. Και όλα αυτά γίνονται πάρα πολύ γρήγορα, ακόμα και πριν έχουμε αποκοιμηθεί τελείως. Έτσι λοιπόν αρχίζουμε να ονειρευόμαστε, ενώ στην ουσία είμαστε ακόμα ξύπνοι. Είναι όπως όταν ονειρεύεσαι και ξαφνικά θέλεις να τρέξεις και τα πόδια σου δεν κουνιούνται καθόλου. Ή όπως όταν θέλεις να φωνάξεις και δεν μπορείς να βγάλεις ούτε ήχο. Είναι ακριβώς η ίδια αίσθηση. Η μόνη διαφορά είναι ότι αντιλαμβάνεσαι πλήρως τι σου συμβαίνει. Ξέρεις ότι είσαι ξύπνιος. Βλέπεις τα πάντα γύρω σου. Η μόρα είναι δηλαδή το φαινόμενο κατά το οποίο κυρίως όταν είμαστε ξαπλωμένοι και σε χαλάρωση, την ώρα του ύπνου ας πούμε, σε υπνοπομπικά ή υπναγωγικά στάδια, νιώθουμε μία επίθεση από κάτι ξένο, ξέρω εγώ, να μας πλακώνει, να μην μας επιτρέπει να αναπνεύσουμε, και συχνά αυτό συνοδεύεται με οπτασίες από μορφές σκοτεινές, σκιώδεις κτλ. Αυτό είναι δηλαδή αυτό που έχει μείνει και στην παράδοση να λέμε σαν μόρα, ξέρω εγώ, ή βραχνά, ή που είναι το αντίστοιχο δηλαδή και του σαξονικού nightmare. Το θέμα λοιπόν του επόμενου Σαββάτου είναι το εξής. Ανακαλύψτε τον φύλακα άγγελο στη ζωή σας. Ποιος σας προστατεύει και πώς. Ένα τεστ για όλους που θα αποκαλύψει πολλά. Δηλώστε τώρα συμμετοχή στο 210-57-07-900, από Δευτέρα στο 210-57-07-845 και 852 και στο fax 210-57-07-955. Στο email piles@alter.gr, και αν έρθετε εδώ πέρα βεβαίως, έχετε τη δυνατότητα να κερδίσετε 8 μεγάλα δώρα.
Να σας πω δύο λόγια για το επόμενο μας θέμα που σχεδόν είναι έτοιμο από πλευράς δημοσιογραφικής έρευνας εννοώ. Θα ασχοληθούμε με αυτό που λέμε άγγελοι. Άγγελοι στη ζωή μας, εάν υπάρχουν. Άγγελοι προστάτες, άγγελοι που μας κατευθύνουν κάπου και μας οδηγούν κάπου, άγγελοι που μας θεραπεύουν. Και υπάρχει ένα τεστ, το οποίο κατά αποκλειστικό θα σας παρουσιάσουμε, που κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο. Είναι κάποιες ερωτήσεις που θα μπορείτε να μετάσετε και εσείς από το σπίτι σας και εδώ πέρα οι καλεσμένοι μας, για να καλύψετε ίσως αν υπάρχει κάποιος άγγελος προστάτης για σας ή αν είσαστε ήδη άγγελοι, με την έννοια της καλής παρουσίας σε αυτόν τον κόσμο. Ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Το ερχόμενο Σάββατο, όσοι θέλετε να είστε εδώ πέρα κοντά μας, δηλώνετε συμμετοχή. Λοιπόν, πριν πάει ο Γιάννης, τον κύριο Βιαννίτη, γιατί ο κύριος Βιαννίτης μπήκαμε στο θέμα πλέον κατάσταση ονείρων πριν και μετά κλπ. Θέλω να ρωτήσω όμως την κυρία Δασκαλάκη, γιατί θα τη χρησιμοποιήσουμε σήμερα, θα την εκμεταλλευτούμε σήμερα, γιατί είναι, ίσως μπορείς να μας δώσεις κάποιες εξηγήσεις. Όλα αυτά που ζουν αυτοί οι άνθρωποι, άραγε, έχουν να κάνουν και με την ψυχική σου κατάσταση στη συγκεκριμένη στιγμή. Σε μερικές περιπτώσεις, ναι, είναι μέσα στα αίτια η ψυχική κατάσταση, εάν το άτομο έχει αλλάξει περιβάλλον, εάν ακόμα και στάση ύπνου, εάν κοιμάται ανάσκελα, δηλαδή κοιτάζει προς τα πάνω, επηρεάζει πάρα πολύ, εάν κάνει χρήση παραστησιογόνων φαρμάκων ή φαρμάκων που τον βοηθούν για να κοιμηθεί ή και τα ναρκωτικά ακόμα. Ναι, στις περισσότερες περιπτώσεις δεν υπάρχει τέτοια χρήση φαρμάκων ή δεν υπάρχει περίπτωση ναρκωτικών. Ναι. Είναι απλοί άνθρωποι, είναι κυρίες, μίλησα μαζί τους, μεγάλης ηλικίας, έτσι, οι οποίες μου λένε σε όλη μου τη ζωή κάτι βλέπω, κάτι γίνεται. Και θα ήθελα να ξέρω αν αυτά είναι δημιουργήματα του εγκεφάλου μας και της ψυχής μας ή μπορεί πράγματι να είναι κάποια ανεξήγητα φαινόμενα. Σε ό,τι αφορά την παράλυση του ύπνου που μελετάμε σήμερα, πρέπει να πούμε ότι δεν έχει να κάνει με την αυθυποβολή. Mm. Δεν μπορώ εγώ να πέσω στο κρεβάτι μου και να πω, θα το πω πολύ απλά, να πείσω τον εαυτό μου ότι θα ξυπνήσεις και θα οραματιστείς αυτή την οπτασία μπροστά σου. Mm-hmm. Είναι καθαρά οργανικό αυτό το φαινόμενο, μια οργανική κατάσταση αυτή. Μάλιστα. Γιάννη, πάμε στον κύριο Βιαννίτη να δούμε τι θα μας πει. Πρωτού πάω στον κύριο Βιαννίτη, μιας και έχουμε το κοινό εδώ πέρα. Μήπως υπάρχει κάποιος εδώ πέρα που έχει ζήσει παρόμοιο φαινόμενο? Λοιπόν, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, κάποιοι θέλουν, το έχουν ζήσει αλλά δεν θέλουν να το πούνε. Εντάξει, οκ, βλέπω ότι έστω και αυτοί οι 7 μέσα στους 25 είναι ένα ποσοστό πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ άσχημο το συνέστημα. Είναι άσχημο το συνέστημα. Ελγικό. Το έχετε ζήσει. Δεν ακούγεστε, θα σας δώσουμε το μικρόφωνο μετά για να προσθέσετε να μας πείτε. Το κάνουμε αυτό βεβαίως. Είναι για το εξής. Γιατί ακούστηκε προηγουμένως ένα βίντεο ότι κάποιοι άνθρωποι το ζουν αυτό ως παρέστηση. Και ρωτάω εσάς λοιπόν, κύριε Βιαννίτη. Οι άνθρωποι εδώ πέρα μας λένε ότι αυτό το φαινόμενο το έχουν ζήσει. Είναι κάτι το οποίο συνέβη στη ζωή τους πολύ συχνά και είναι πολύ άσχημο. Είναι δυνατόν λοιπόν πλέον να μιλάμε για μια παρέστηση, ένα φαινόμενο το οποίο έχει την φυσική του εξήγηση και αν θέλετε και την ερμηνεία του? Υπάρχουν πολλές ερμηνείες. Αυτό που είναι σίγουρο ότι είναι αυτό το οποίο έχει υποθεί. Είναι ένα πανανθρώπινο φαινόμενο και διαχρονικό. Αυτό όμως ακριβώς που δείχνει ότι είναι πάρα πολύ περίεργο, ότι το νιώθουν σε όλους τους πολιτισμούς και σε όλες τις εποχές, είναι και το κλειδί για να οδηγηθούμε σε μια σωστή διάσταση του θέματος. Πρόκειται για ένα φαινόμενο της νευροφυσιολογίας. Mm. Έχει να κάνει με διαταραχές του ύπνου, οι οποίες ονομάζονται παραϊπνίες ή παραϊσόμνιας, και μέσα σε αυτή την κατηγορία που έχουν ταξινομηθεί υπάρχουν πολύ πιο περίεργα, πολύ πιο ανεξήγητα φαινόμενα από αυτά. Αυτά αυτή στη διάρκεια της παράλυσης είναι πάρα πολύ απλά. Υπάρχει εκτενής βιβλιογραφία για όποιον θέλει να το ψάξει. Παραπέμπω όμως σε μια χαρακτηριστική. Αυτά που λέτε όμως έχουν σχέση με την. Όταν είμαστε στον ύπνο, όταν κοιμόμαστε. Εδώ πέρα έχουν μιλάνε σχέση για. Με τη μόρα που μιλάμε, σαν φαινόμενο, η μόρα δεν υπάρχει επιστημονικά. Είναι μια ορολογία που έρχεται εκείνο περισσότερο που για μένα έχει την παράδοση. Εκείνο που έχει για μένα πολύ ενδιαφέρον είναι όταν δεν κοιμόμαστε. Ότι όταν κοιμόμαστε μπορεί να είναι και ένα όνειρο. Ένα εφιάλτη. Ας μιλήσουμε για την κατάσταση που δεν έχουμε κοιμηθεί ακόμη. Σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση, ναι. να το τελειώσω, ναι. Είναι γιατί ακούστηκε και στο βίντεο και ήταν λάθος ότι μπορεί να τύχει σε οποιαδήποτε φάση του ύπνου. Όχι. Συνήθως αυτά τα φαινόμενα εμφανίζονται ή στο υπναγωγικό στάδιο, που είναι αυτό που λέμε το λυκόφος, μεταξύ εκεί που είμαι στην εγρήγορση και ετοιμάζομαι να μπω στον ύπνο. Υπάρχουν συγκεκριμένες αλλαγές στην βιοχημία, στην νευροφυσιολογία του εγκεφάλου. Και επίσης και στο υπνοπομπικό στάδιο, δηλαδή εκεί που ετοιμάζουμε. Μην μπούμε σε αυτές τις λεπτομέρειες, κύριε Γιάννητη, τα ξέρετε πάρα πολύ καλά, αλλά δεν αφορούν. Όχι, θέλω να μου πείτε αυτό που. Το ερώτημα το βασικό σε αυτήν την εκπομπή είναι
Όχι για την διάρκεια του ύπνου που μπορεί να συμβαίνουν διάφορα, για τη διάρκεια που δεν έχουμε κοιμηθεί και που οι άνθρωποι βιώνουν αυτές τις καταστάσεις. Ναι, είμαι ξύπνιος, νιώθω ένα πλάκωμα. Είμαι ξύπνιος, βλέπω μια σκιά. Υπάρχει, πρέπει να διαχωρίσουμε την εσωτερική αίσθηση που μπορεί να έχω, που στις περισσότερες περιπτώσεις πράγματι είναι αρνητική, και αυτό που συμβαίνει πραγματικά. Γι' αυτό θέλω να αναφέρω αυτή την ερευνητική εργασία της Πατρίτσιας Γκάρφιλ, ψυχιάτρου, σε εργαστήρια ύπνου, όπου έχουν μελετηθεί όλα αυτά τα φαινόμενα και σας λέω ακόμα πιο περίεργα. Εκρήξεις που ο άλλος να αισθάνεται ότι έγινε έκρηξη στο κεφάλι του. Έχουν γίνει φόνοι. Το 2003, ένας διάσημος συγγραφέας δολοφόνησε τη γυναίκα του κατά τη διάρκεια του ύπνου και όλη η περασπιστική γραμμή ήταν ότι έγινε κατά την κατάσταση υπνοβασίας. Υπάρχουν πολλά ανεξήγητα φαινόμενα. Μάλιστα. Αυτό το συγκεκριμένο, θα σας πω μόνο αυτό στη συνεργασία. Μελετήθηκαν άτομα τα οποία ανέφεραν αυτή την εμπειρία, η οποία πράγματι είναι πολύ κοινή. Ο καθένας στη ζωή μας το έχει, μπορεί να το νιώσει, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι υπάρχει κάποιο παθολογικό υπόβαθρο. Ολοκληρώστε, αν θέλετε, πρόβλημα. Γιατί πρέπει, ναι, να χωρίσουμε. Το χαρακτηριστικό ήταν ότι τα άτομα που τα ανέφεραν πραγματικά υπό εργαστηριακές συνθήκες αυτή την αίσθηση της μόρας. Στο στήθος παράλυση, η ναι, ναι, τα συμπτώματα που ακούσαμε. Όλοι αναφέραν ότι άνοιξα τα μάτια μου και είδα μία σκιά που ήταν στο δωμάτιο. Χαρακτηριστικά μετρήθηκε ότι ποτέ δεν άνοιξαν τα μάτια τους. Ήταν αυτό το οποίο πίστευαν ότι βίωναν, αλλά πραγματικά ποτέ δεν άνοιξαν τα μάτια. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο βίντεο, παρακαλώ. Γιατί μέχρι τώρα συζητούσαμε για τα συμπτώματα που εμφανίζει κάποιος ο οποίος τον επισκέπτεται η μόρα. Μία δύσπνοια, παράλυση, να μην μπορεί να κινηθεί καθόλου. Πάμε σε κάτι πιο περίεργο. Το περίεργο είναι. Σωστά το λέει ο επιστήμονα εδώ πέρα. Αλλά το περίεργο είναι ότι όλοι τα περιγράφουν παρόμοια, δηλαδή σαν συγκεκριμένη εικόνα, όχι κάτι που είναι ίσχυος, ξέρω εγώ μόνο. Το βίντεο που ακολουθεί και εγώ. Είναι ακόμα πιο περίεργο. Ακριβώς γιατί θα μιλήσουμε για τους ανθρώπους οι οποίοι όχι μόνο τους επιτέθηκε η μόρα, αλλά πάλεψαν και μαζί. Είναι αυτό που έλεγατε και για την πριν, που έλεγε και φόνος ακόμα. Έχουμε μόλοπες. Ναι, αυτό ακριβώς περιγράφουν τώρα. Ότι εγώ. Βίντεο να τους δείτε τους ανθρώπους να κοιμώνται πραγματικά. Να υπάρχει κίνηση, μεγάλη κίνηση, να σηκώνονται, να κάνουν πράξεις, να χτυπάνε το κεφάλι στον τοίχο. Άλλο και μετά να φέρουν. Άλλο η υπνοβασία και άλλο το πιστεύω. Άλλο η υπνοβασία και άλλο αυτό. Ναι. Δύο λεπτά, δύο λεπτά για να μην. Κύριε Βιαννίτη, ένα λεπτό. Παρακαλώ όλους τους καλεσμένους μας να είναι σε μια συγκεκριμένο δρόμο, γιατί τρελαίνει τον κόσμο με αυτά που ακούει. Μην μπερδεύουμε την υπνοβασία, τα όνειρα με τους εφιάλτες, αυτά που βλέπουμε στο ξύπνιο μας, αυτά που αισθάνονται οι άλλοι. Αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε, διότι έτσι μπερδεύομαστε πάρα πολύ. Στο βίντεο ακούστηκε κάτι που έμοιαζε με ονείροξη. Ναι, είναι λίγο τα πράγματα με πολύ λεπτές ισορροπίες. Πάμε να δούμε αυτό το βίντεο που περιγράφει αυτή την κατάσταση. Δηλαδή ότι δεν. Ξεφεύγουμε πια από το είδα, ένιωσα πλάκωμα, αλλά φτάνουμε σε ένα σημείο να νιώθει χτυπήματα ο άλλος και να λέει από. Να τα δει τα συμπτώματα. Και να τα δει τα συμπτώματα και να ξυπνάει και να έχει μόλοπες. Αυτό που λέγατε λίγο πριν. Πάμε. Αν σας ζητούσα να περιγράψετε την ψυχολογική κατάσταση στην οποία βρισκόσασταν προτού κινηθείτε, όταν συνέβη αυτό το περιστατικό με τη μόρα, ποια θα ήταν? Τίποτα. Ήμουνα σε διακοπές, ήταν όλα μια χαρά. Ήμουνα στο σπίτι μου που αγαπώ το σπίτι μου πάρα πολύ. Όχι κανένα άγχος, τίποτα, τίποτα. Άλλο μέρος της οικογένειας σας έχει αφηγηθεί κάποιο ανάλογο περιστατικό? Συνέβαινε συνήθως στη μητέρα μου αυτό. Της είχε συμβεί παλιά ένα γεγονός που ήταν πολύ πιο διαφορετικό από το δικό μου. Σε αυτό κιόλας έβλεπε κι αυτή μια σκιά σε μορφή καπνού, κάπως έτσι. Αλλά δέχτηκε και επίθεση σωματική η μητέρα μου. Δηλαδή ξυπνούσε στον ύπνο της από χτυπήματα, ένιωσε κάποιον να τη χτυπάει και μετά όταν προσπαθούσε να παλέψει κι αυτή, έφευγε. Και το πρωί ήταν με μελανιές και καταρσίματα και τέτοια. Η ίδια λοιπόν έλεγε ότι της έχει επιτεθεί κάτι που χαρακτηρίζεται ως μόρα ή σκιά. Ήταν κάτι παραπάνω από μόρα το συγκεκριμένο, γιατί η μόρα νομίζω ότι απλώς ξέρεις, έρχεται στον ύπνο σου και δεν σε αφήνει να αναπνεύσει κάτι τέτοιο. Η μόρα σαν φαινόμενο είναι κάτι το επαρκτό ή είναι ένα δημιούργημα του εγκεφάλου μας κατά την ώρα του ύπνου μας, κάτι σαν όνειρο παράδειγμα. Μια πολύ δημοφιλής εξήγηση που επιχειρείται στο φαινόμενο κυρίως στις μέρες μας
είναι εκείνη της παράλυσης κατά τη διάρκεια του ύπνου ή της λεγόμενης υπνικής παράλυσης. Έχει ανακαλυφθεί ότι κατά τη διάρκεια του ύπνου REM, όπου αρχίζουμε να ονειρευόμαστε, κάποιες ορμόνες προκαλούν παράλυση του σώματος, έτσι ώστε αυτό να μην μπορεί να ανταποκριθεί στις ονειρικές καταστάσεις. Αν και η δράση αυτών των ορμονών τώρα τερματίζεται πριν ολοκληρωθεί το όνειρο και το σώμα επανέρχεται πλήρως, σε κάποιες περιπτώσεις οι ορμόνες εξακολουθούν να λειτουργούν και μετά την αφύπνιση και τότε έχουμε μια προσωρινή παράλυση. Θεωρείται λοιπόν ότι η εξήγηση του φαινομένου της μόρας είναι αυτό, το ότι και ό,τι ακολουθεί έπειτα είναι απλά παρεστήσεις των ανθρώπων. Δεν εξηγείται όμως καθόλου το πώς άνθρωποι διαφορετικών εποχών, άνθρωποι που έχουν διαφορετικές παιδείες, διαφορετικές κουλτούρες, έχουν τις ίδιες παρεστήσεις. Μιλάει κανείς για τη μόρα. Τι είναι αυτό το οποίο περιγράφει στους υπόλοιπους ανθρώπους? Είναι συνήθως κάτι που το καταπνίγει. Είναι πάρα πολύ ο κόσμος που το βιώνει. Σε μια έρευνα στατιστική που είχε κάνει ο Χάφορντ πριν από 20 χρόνια, αποδείκνει ότι τουλάχιστον ένα 15% έχει αντίστοιχα βιώματα και μία φορά στη ζωή του. Και αυτό είναι το βίωμα που μένει στον άνθρωπο και που το οποίο θα περιέγραφε. Τι βιώνει λοιπόν κανείς στην προκειμένη? Το αντιλαμβάνεται περισσότερο σαν αίσθηση ότι κάτι του επιτίθεται, κάτι τον μπλακώνει, κάτι τον δυσκολεύει να αναπνεύσει. Και συχνά αυτό το κάτι το βλέπει κιόλας με πολύ συγκεκριμένες μορφές. Όπως? Όπως ιδιαίτερα μορφές σκιώδης, ανάλογα πώς την ερμηνεύει κανείς, γυναικεία μορφή με κουκούλα, μαντήλα κτλ. Ή κάποιος τύπος με ένα καπέλο. Είναι πολύ μεγάλη συζήτηση το αν αυτό το είναι γέννημα του εγκεφάλου τους ή αν είναι πραγματικά κάτι το οποίο έρχεται πάνω τους εκείνη τη στιγμή. Και βέβαια, στο συγκεκριμένο θέμα ξαναλέω ότι πιστεύω ότι η αλήθεια είναι κάπου ενδιάμεσα. Δηλαδή, ότι αυτό που δέχεται η εναλλακτική άποψη, ας πούμε, των ερευνητών, είναι ότι πραγματικά είναι κάποια άλλα πλάσματα, μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, οντότητες από κάποιες άλλες διαστάσεις, μπορεί να είναι κάποια δαιμονικά πλάσματα, μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, οτιδήποτε. Εκείνο που λέει, απ' την άλλη, η άποψη της ψυχιατρικής, της ψυχολογίας κτλ. Είναι ότι είναι μια παρέστηση ουσιαστικά που προκαλείται για τον α ή β λόγο, έχουν μια ερμηνεία από κάποιον μηχανισμό στον άνθρωπο. Αλλά η δική μου έρευνα έχει δείξει ότι υπάρχει ένα ερέθισμα εξωτερικό το οποίο επικοινωνεί και εσωτερικά με τον άνθρωπο και η μορφή που βλέπουμε δεν έχει και τόσο μεγάλη σημασία. Πρόσφατες μελέτες πάνω στο νευρολογικό σύστημα είναι σε θέση να εξηγήσουν επιστημονικά αυτούς τους εφιάλτες. Οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι ένα μέρος του εγκεφάλου το οποίο ενεργοποιείται έντονα κατά τη διάρκεια του ύπνου είναι αυτό που προκαλεί το αίσθημα του φόβου. Όταν το άτομο είναι ξύπνιο, το μέρος αυτό του εγκεφάλου μας βοηθάει να καταλάβουμε κάποιους εχθρικούς εισβολείς. Αντίθετα, σε μια κατάσταση όπου το άτομο αισθάνεται παράλυτο ενώ κοιμάται, τότε χρησιμοποιεί αυτό το μηχανισμό με ένα περίεργο τρόπο. Προκαλεί το θύμα να αισθανθεί ένα πολύ έντονο φόβο που μπορεί να χαρακτηριστεί και κακός. Οι άνθρωποι πολύ συχνά λένε ότι δεν πρόκειται για φόβο, ότι δεν είναι φόβος αυτός που αισθάνονται. Είναι ένας τρόμος που αισθάνονται επειδή υπάρχει κάτι το κακό, κάτι το δαιμονικό στο χώρο. Οι ερευνητές επίσης υποστήριξαν ότι αυτή η κατάσταση φόβου που προκαλείται από συγκεκριμένη περιοχή του εγκεφάλου δημιουργεί επιπλέον την παράλυση κατά τη διάρκεια του ύπνου, καθώς επίσης και την ψευδαίσθηση ότι διάφορα τρομακτικά ανθρώπινα όντα σε κατατρέχουν. Οι άνθρωποι συνήθως βλέπουν διάφορα πράγματα. Συνήθως μοιάζουν με ανθρώπινα όντα. Είναι πολύ οικείες εικόνες, συνήθως τέτοιες έχουμε όλοι μέσα στο μυαλό μας. Συνήθως οι άνθρωποι που έχουν βιώσει τέτοιες εμπειρίες μιλάνε για μια πολύ διαφορετική εμπειρία. Για αυτόν τον λόγο θα σου πούν ότι πρόκειται για κάτι το εξωπραγματικό, αυτό που μπαίνει μέσα στο χώρο όπου βρίσκονται. Όπως λοιπόν και κάθε Σάββατο, έτσι και απόψε κληρώνουμε για εσάς δύο mini laptop, δύο netbook. Για να τα διεκδικήσετε θα πρέπει να στείλετε λοιπόν ένα μήνυμα με τη λέξη πύλη, να αφήσετε ένα κενό, το ονοματεπώνυμό σας και
και βεβαίως να το αποστείλετε μετά στο 54010 ώστε να μπορείτε να συμμετέχετε στην κλήρωση αυτή για τα δύο mini laptop και να συνδέσετε παντού όπου και αν βρίσκεστε με το ίντερνετ. Συμμετέχετε στην κλήρωση αυτή μόνο μέσω SMS και όχι μέσω email στην εκπομπή. Ξέρετε, σε μια διπλανή αίθουσα έξω από το στούντιο είναι οι συνεργάτες μου, οι άλλοι δημοσιογράφοι της ομάδας μου, οι οποίοι μιλάνε μαζί σας με τα τηλέφωνα που σας έχουμε δώσει. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν εκατοντάδες τηλεφωνήματα ανθρώπων οι οποίοι καταθέτουν τις εμπειρίες τους. Μου κάνει τρομακτική εντύπωση ότι είναι τόσοι πολλοί αυτοί οι άνθρωποι. Θα ακούσουμε κάποιους από αυτούς για να ζωντανέψει λιγάκι η σημερινή μας εκπομπή από την πλευρά δηλαδή, των ζωντανών μαρτυριών αυτή τη στιγμή. Για να έχουμε και ένα υλικό να κουβεντιάσουμε με τους καλεσμένους μας. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε μια κυρία, η κυρία Δέσποινα, να την πούμε έτσι, η οποία θέλει να μας καταθέσει τη δική της εμπειρία. Καλησπέρα σας. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Πριν 2 χρόνια μου συνέβη το εξής. Είχα γυρίσει 10 η ώρα τη δουλειά μου και κατά τις 11 η ώρα πήγα για ύπνο. Ο σύζυγός μου κοιμότανε. Ξαφνικά μέσα στον ύπνο μου νιώθω ένα πράγμα να με πνίγει, να με έχει καταπλακώσει το στήθος και να μην μπορώ να αναπνεύσω. Έχει παραλύσει όλο μου το σώμα. Ενώ φώναζε ο σύζυγό μου, δεν με άκουγε. Με ταρακουνούσε πολύ έντονα, πάρα πολύ έντονα όμως, και νόμιζα ότι θα με πετάξει κάτω το κρεβάτι. Υπήρχε δηλαδή μια δύναμη την οποία νιώθατε ότι σας κουνάει πολύ. Ναι, πάρα πολύ δυνατά. Και γύρισα, το μόνο που... το ένιωθα όμως ότι ήμουν ξύπνια εκεί την ώρα, το καταλάβαινα τι μου συνέβαινε. Και δεν σας κρύβω ότι δάγκωσα το σύζυγό μου για να ξυπνήσει. Και ο άνθρωπος τρελάθηκε. Πότε σταμάτησε αυτό το φαινόμενο? Μόλις γύρισε και άνοιξε τα μάτια το σύζυγός μου, αυτό εξαφανίστηκε. Μάλιστα. Και έτσι ησύχασα κι εγώ, αλλά φανταστείτε ότι μετά τα βράδια ήμουνα κάπως περίεργα. Νιώθατε ότι μπορούσατε να κινηθείτε ή να αντιδράσετε σε αυτό που σας συνέβαινε εκείνη στιγμή? Όχι, όχι, τίποτα. Το σώμα μου είχε παραλύσει. Η αναπνοή μου ήταν πολύ δύσκολη, πάρα πολύ δύσκολη. Και το μόνο που βρήκα τόση, δηλαδή έβγαλα πάρα πολύ μεγάλη δύναμη για να γυρίσω πλευρό, για να κάνω την κίνηση. Φανταστείτε να δαγκώσω τον άνθρωπο που ήταν δίπλα μου. Είναι όλα αυτά τα συμπτώματα που περιγράφουν αυτοί οι άνθρωποι που νιώθουν αυτό το γεγονός. Ότι παραλύουν, δεν μπορούν να φωνάξουν, δεν μπορούν να τους ακούσουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να περάσουμε αμέσως στο επόμενο τηλεφώνημά μας. Είναι μια άλλη κυρία τηλεθεάτρια, η οποία λέγεται Δήμητρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Για πέστε μου. Εγώ, κύριε Χαρδεβέλα, το έχω πάθει πάρα πολλές φορές αυτό, από πολλά χρόνια. Την πρώτη φορά που το έπαθα ήμουν αρβωνιασμένη το 70 τόσο. Τι πάθατε ακριβώς, για πέστε μου. Ήμουν εξαπλωμένη στο κρεβάτι. Και αισθανόμουν ποιος να μου χτυπάει το κρεβάτι με το γόνατο. Πώς το χτυπάμε, έτσι, τουκ-τουκ-τουκ. Ναι, ναι. Ταυτόχρονα αισθάνομαι να με καταπλακώνει κάτι, όχι όμως σκιά. Δεν είδα σκιά, είδα ένα βάρος πάνω μου. Αλλά επειδή η μαμά μου μας είχε μιλήσει για αυτά τα πράγματα, μου είχε πει όσο και να με πατάει, να σηκώνω το χέρι όπως μπορώ και να κάνω το σταυρό μου, να λέω το Πάτερ ημών ή να πω το Ιησούς Χριστός νικάει και όλα τα κακά σκορπάει. Έλεγα αυτό που ήταν το λίγο και δεν μπορούσα να σηκώσω το χέρι να κάνω κανονικά το σταυρό και με το δάχτυλο το δείκτη σε όποιο σημείο του σώματος, συγκεκριμένα στο μυρό το έκανα, έκανα το σημείο του σταυρού και αισθανόμουν σιγά σιγά να φεύγει αυτό από πάνω μου. Και ένα άλλο μεσημέρι, ήμουνα παντρεμένη πλέον με τα παιδιά και είχα ξαπλώσει να κοιμηθώ, αισθάνομαι αυτό το πράγμα να με πλακώνει. Και αμέσως το συνειδητοποίησα, γιατί είναι ακριβώς που είπε ο κύριος, την ώρα που πάμε για τον ύπνο, που πάει να σε πάρει ο ύπνος, ναι, ναι, την ώρα το παθαίνεις. Και άρχισα να λέω το Πάτερ ημών, να κάνω το σταυρό μου, πανικοβλήθηκα μέσα στον ύπνο μου και ακούω ένα τρίξιμο στα τζάμια της κρεβατοκάμαρας, στο παράθυρο, ότι έφευγε από εκεί. Μάλιστα. Έχει αυτό, δηλαδή τα ίδια τα έχω πάθει πάρα πολλές φορές και έχω ξυπνήσει πολλές φορές. Γιάννη από την κουζίνα, Έμπα! Το Γιάννη, ο Γιάννης από την κουζίνα να δει. Ναι, ναι, δουλεύει στο Παναθηναϊκό και τώρα έρχεται, κύριε Καπαβέλα. Παναθηναϊκό.
Ναι, ναι. Θα είσαι στους παίκτες. Αν πήγαινε στην ΑΕΚ, θα το πούμε, αλλά τώρα στο Παναθηναϊκό. Υποστηρίζω και την ΑΕΚ. Άντε, μπράβο, εντάξει, μέσα όλοι από όλα τα χρώματα. Ευχαριστώ πολύ, καλή σας νύχτα. Πάμε στον πατέρα Νεκτάριο, διότι έβαλε ένα θέμα η κυρία. Δηλαδή, το ζώο. Ευτυχώς. Καταφεύγω στην. Ακούστε και δύο κουβέντες έτσι που έχουν σχέση με το θέμα. Ναι, για πετε μου. Γιατί έπεσε πολύ παραφρολογία. Πάρα πολύ παραφρολογία. Και το θέμα αυτό αγγίζει τα δικά μας οικόπεδα. Ναι. Τα πραγματικά δηλαδή. Προσέξτε με τα οικόπεδα, πατέρα. Μόνο. Έχει δίκιο, Γιάννη. Λόγω βατοπεδίου τώρα με τα οικόπεδα. Άσε. Μόνο που το θέμα είναι ότι. Παπάς να μιλάει για τα οικόπεδα είναι ιστορία. Το ζητούμενο είναι η ψυχολογία δέχεται την παρουσία αγγέλων και δαιμόνων. Δυστυχώς δεν τη δέχεται. Το ζητούμενο είναι η πίστη δέχεται την επιστήμη. Δυστυχώς δεν τη δέχεται. Τη δέχεται. Τη δέχεται. Τη δέχεται. Δεν συγκρούονται. Η πραγματική επιστήμη δεν συγκρούεται με την πίστη. Ξεχάσετε το. Λοιπόν. Συμφωνώ μαζί σας απόλυτα. Σωστά, αστειεύεστε. Έχουμε άλλωστε και παραδείγματα για τον κύριο Καρπαθίου, τον πατέρα Καρπαθίου, που είναι και ψυχίατρος. Για μένα το μεγαλύτερο γεγονός, το μεγαλύτερο παράδειγμα αυτού που λέτε, ότι δεν συγκρούεται επιστήμη και θρησκεία, είναι αυτό που ζήσαμε με τον Γιάννη στο ΣΕΡΝ, όταν ετοιμαζόντουσαν για το μεγάλο πείραμα που θα γίνει να βρουν τη δημιουργία του σύμπαντος. Εκεί πέρα. Θα γίνει το πείραμα τον Ιούνιο και ρωτήσαμε τον διευθυντή του ΣΕΡΝ, εάν βρείτε πώς έγινε το σύμπαν. Μήπως μπαίνετε σε αυτό το μεγάλο κεφάλαιο που λέγεται Θεός, δημιουργία του σύμπαντος κλπ. Και μου είπανε, μας είπανε, μα δεν πρόκειται ποτέ να φτάσουμε στο σημείο της δημιουργίας του σύμπαντος. Θα φτάνουμε πάντοτε ένα εκατομμυριοστό του δευτερολέπτου. Είπε. Περιμένετε, παπά μου. Εντάξει, να μιλήσω κι εγώ. Να φυντήσει. Θα φτάσουμε, λέει, ένα εκατομμυριοστό του δευτερολέπτου πριν το μεγάλο. Big Bang. Εκεί πέρα είναι η συνάντηση θρησκείας και επιστήμης, όπου συμφωνούν μαζί τους ότι το σύμπαν δεν θα εξηγηθεί ποτέ πώς έγινε. Είπε και έγινε. Αυτό είπε, μου είπανε. Είπε και έγινε. Ότι δεν θα μπορέσουμε να μπούμε σε αυτή τη στιγμή. Είπε και έγινε. Το είπε και έγινε. Όμως κάτι άλλο να σας ρωτήσω. Ο Χριστός, ακούτε. Μην πάμε τώρα στο. Όχι, ο Χριστός. Κάνει ο Χριστός εκτομετρώνει δημιουργία. Ναι. Εάν μπορώ να φτιάξω ένα σπίτι. Φτιάχνω και μια πολυκατοικία, φτιάχνω και μια ολόκληρη πόλη. Ναι. Το ένα μπορώ να φτιάξω. Ο Χριστός λοιπόν απέδειξε ότι το μπορεί απόλυτα. Δύο λεφτά λοιπόν, τώρα. Το εδώ πέρα. Εδώ, όχι να το βρω γύρω-γύρω, κύριε Χαρδαβέλα. Τα λεφτά. Πράγματα μην τα δυσκολεύουμε. Εδώ η πέρα. Ζωή μας είναι δύσκολη, μην τη δυσκολεύουμε. Η κυρία μας είπε το εξής. Ότι εγώ τα ζούσα αυτά τα πράγματα, κατέφυγε στην προσευχή. Μάλιστα. Είναι. Έχουμε λοιπόν μια παρουσία, λύση. Έχουμε λοιπόν παρουσία του δαιμονικού στοιχείου. Που για διάφορους λόγους, κατά παραχώρηση Θεού, στον καθέναν συμβαίνει. Θα πω μόνο μια μορφή αυτών των φαινομένων. Πρόσωπα της Εκκλησίας, τα οποία ασκούν ιεραποστολικό έργο και βοηθούν ψυχές, αρπάσε από κόσμο και δούνε Θεό, αυτά έχουν τέτοιες εμπειρίες φοβερές. Από τέτοια φαινόμενα. Μα όχι όμως. Πώς να πω, νεφελώδες, αλλά συγκεκριμένα για αυτό το οποίο μου τον πήρες, δηλαδή πήρες την ψυχή αυτή που εγώ τόσο χρόνο θα το πληρώσεις, δηλαδή το πληρώνει. Μάλιστα. Αυτός ο οποίος έγινε αιτία άνθρωποι να αφήσουν το πάθος, την αδυναμία, την όποια παράβαση. Αυτή είναι η θεολογική άποψη των πραγμάτων. Αυτή όμως είναι πραγματική ένα εμπειρία. Λεπτό, ένα λεπτό. Εμπειρία, μα μιλάμε για εμπειρίες. Μιλάμε. Και εγώ θέλω να ρωτήσω όμως και την επιστήμη, τον καρδιολόγο της παρέας μας. Όχι, μα. Δύο λεπτά. Θα ολοκληρώσετε. Μην κάνετε μονολόγους. Καλά, είναι φοβερός παπάς. Δεν ολοκλήρωσα. Είναι ωραίος. Μ' αρέσει πάρα πολύ γιατί είναι δυναμικός, τα λέει κλπ. Εγώ όμως. Παπά μου, γλυκύτατε με παπά. Εμένα μου αρέσει να σας λέω παπά. Δεν μου αρέσει το πάτε, πατέρα κλπ. Παπά είσαστε και πατέρες μας είσαστε. Θα ρωτήσω σε λίγο όμως και τον καρδιολόγο της παρέας για να μας προσγειώσει λιγάκι σε πιο ρεαλιστικές χώρους. Να το ρωτήσω. Το θέμα δεν θέλει να ακούσει. Μα δεν με αφήσατε, δεν τελείωσατε. Θα τελειώσουμε, έχουμε χρόνο πολύ. Αφήστε να κάνουμε λίγο κουβέντα. Να ακούσουμε και απόψεις. Τόσα πράγματα, τα ίδια και τα ίδια. Λοιπόν, μπαίνουμε στην ουσία. Δεν είναι τα ίδια και τα ίδια, είναι προχωράμε βήμα-βήμα. Λοιπόν, ένα λεπτό. Παρακαλώ πολύ, το γιατρό της παρέας μας. Έχει να κάνει και με φυσιολογικά φαινόμενα του οργανισμού μας όλο αυτό που περιγράφουμε.
Κοιτάξτε, έχει συσχετιστεί το φαινόμενο αυτό το μωρά ακριβώς με αυτό που λένε το sleep παράλυσης. Δεν μιλάμε για φαινόμενα αυτά που λένε πριν κοιμηθώ και τα λοιπά. Υπάρχει πιθανότητα τα άτομα αυτά να νομίζουν ότι δεν είχαν κοιμηθεί και τελικά να είχαν κοιμηθεί. Στη φάση έχει, έχει σχέση με την καρδιακή λειτουργία όλο αυτό? Όχι. Όχι. Όχι με την καρδιακή, είναι λειτουργία του εγκεφάλου καθαρά. Μάλιστα. Είναι καθαρά λειτουργία του εγκεφάλου. Υπάρχει το 25% περίπου του ύπνου μας, είναι ένα κομμάτι του ύπνου που λέγεται ύπνος REM, από το Rapid Eye Movement. Έτσι, επειδή κινούνται τα μάτια μας μέσα στους βολβούς γρήγορα. Τη στιγμή εκείνη, επειδή είναι η στιγμή που βλέπουμε τα έντονα όνειρα, αυτά δηλαδή που σχεδόν είναι μερικές φορές σαν να τα ζούμε, υπάρχει πιθανότητα να κάνουμε κινήσεις ζώντας το όνειρο. Να παλεύουμε, να χτυπάμε, να κλωτσάμε. Ο οργανισμός, ο εγκέφαλος λοιπόν, το προβλέπει και τι κάνει. Αναστέλει την έκκληση κάποιων ουσιών, κάποιων ορμονών, έτσι όπως είναι ο αδρεναλίνη, σταμίνη, οι οποίες είναι υπεύθυνες ακριβώς για τις συσπάσεις του και τις κινήσεις του μυϊκού συστήματος. Ακριβώς για να μην μπορούμε να αντιδρούμε ζώντας το όνειρο, κλωτσώντας και χτυπώντας. Οπότε παραλύει το σώμα ακριβώς για αυτό το λόγο. Επηρεάζεται η καρδιακή λειτουργία όμως. Δηλαδή πιο πριν. Επειδή λένε μια δύσπνοια. Ταχυκαρδία, δηλαδή. Τι γίνεται. Αυτό έρχεται μόλις ξυπνήσουν ή τουλάχιστον βρεθούν σε μια φάση απότομου ξυπνήματος που ο εγκέφαλος δεν έχει καταλάβει ακόμα ότι ξυπνήσανε. Συνεχίζει να κρατάει το σώμα σε παράλυση. Οπότε έχει έναν άνθρωπο ο οποίος δυσκολεύεται πράγματι να αναπνεύσει, αφού οι μύες του δεν μπορούν να συσπαστούν σωστά. Τον πιάνει πανικός εκείνη την ώρα. Και ανεβαίνει. Και γι' αυτό το λόγο αρχίζουν η ταχυκαρδία, δύσπνοια και όλα αυτά τα πράγματα. Προλαβαίνουμε να πάμε στο επόμενο βίντεο ή έχουμε. Μια ολοκλήρωση. Συνεχίζουμε. Γιάννη. Επειδή αναφερθήκατε και οι τρεις επιστήμονες στην υπόθεση αυτή, η ύπνική παράλυση μπορεί να εξηγεί τα συμπτώματα. Δεν εξηγεί όμως τα αίτια του φαινομένου. Εκεί πέρα είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να το δούμε λιγάκι. Σωστά. Η επιστημονική προσέγγιση μπορεί να καταγράψει δεδομένα, να μελετήσει, αλλά η ερμηνεία κάποιων φαινομένων είναι κάτι άλλο. Το ίδιο είναι και με το ονείρεμα. Μπορούμε να καταγράψουμε τι συμβαίνει στον εγκέφαλό μας όταν ονειρευόμαστε, αλλά δεν μπορούμε να μπούμε στην εσωτερική εμπειρία. Εφόσον εδώ φαίνεται καθαρά ότι μιλάμε για δύο διαφορετικά πράγματα. Κάτι το οποίο συμβαίνει στον εγκέφαλο και κάτι το οποίο συμβαίνει στη συνείδηση. Σαν μια εμπειρία. Κύριε Μπράιτ, πέστε μας κι εσείς, το Γιάννης είναι μια πολύ ουσιαστική και πολύ καλή επισήμανση. Ότι μας περιγράφεται, οι επιστήμονες, οι ψυχολόγοι, ο γιατρός μας κλπ. Αυτά που είναι αποτέλεσμα της τα συμπτώματα. Εδώ πέρα έχει ενδιαφέρον να διαρευνήσουμε το γεγονός. Το τι συμβαίνει. Αυτές οι εμφανίσεις των σκιών που λέμε κλπ. Που προκαλούν εν συνεχεία όλα αυτά που λέγαμε. Να μιλήσω κι εγώ, αφού άφησα όλους τους καλεσμένους να μιλήσουν. Εγώ δεν μίλησα. Θα σας δώσουμε, το λόγο σε λίγο. να τελειώσετε για να πείτε είμαι ο Πάτερ Νεκτάριος και μόλις τελείωσα. Μ' αρέσει, πολύ. Ναι, πάμε. Θα τον αφήσω να μιλήσει. Τον έχω αφήσει. Εγώ προσωπικά, όπως πολλοί κόσμος ξέρει, έχω ασχοληθεί με το ζήτημα εδώ και 5 χρόνια εμπεριστατωμένα. Η έρευνά μου έχει ξεπεράσει τις 1500 σελίδες εδώ και καιρό. Πέστε θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί. Πάμε στην ουσία των πραγμάτων. Και έχω βγάλει κάποια πολύ σημαντικά συμπεράσματα. Μπορείτε να μας τα πείτε. Μέσα σε αυτά που έχω ακούσει μέχρι στιγμής, υπάρχουν, επειδή έχω, έχω ερευνήσει τα πράγματα και από τις οπτικές των επιστημόνων και από τις οπτικές της θρησκείας και από όλες τις διαφορετικές οπτικές, βεβαίως. Όσο μπορώ, χωρίς να είμαι επαγγελματίας παπάς, έτσι. Συγγνώμη. Λοιπόν, εννοώ. Πάμε, παρακαλώ, γιατί δεν έχω χρόνο. Λοιπόν. Εκείνο το οποίο πρέπει να διευκρινίσουμε είναι ότι υπάρχει το θέμα της υπνικής παράλυσης, το οποίο σε κάποιο βαθμό εξηγείται, σαν φυσιολογικά ερευνάται δηλαδή, και μπορεί κανείς να συμφωνήσει με την άποψη που ακούγεται ότι όταν το άτομο βρεθεί μέσα σε ένα συγκεκριμένο στάδιο ύπνου πατιέται ένας διακόπτης και αδρανοποιείται το σώμα. Αλλά η εμπειρία της μόρας αρχίζει μετά, όταν βγαίνουμε από το στάδιο αυτού του ύπνου. Η εξήγηση είναι ότι ξυπνάει κανείς απότομα από το στάδιο αυτό και δεν μπορεί να κινηθεί γιατί δεν έχει ανακληθεί επειδή αυτό το φαινόμενο. Επειδή έχω αρχίσει και μπερδεύομαι. Μισό λεπτό, όχι, θα σας πω εγώ πρώτα και μετά θα μου πείτε εσείς. Επειδή έχω αρχίσει και μπερδεύομαι από όλους σας, δεν μου ξεκαθαρίζεται κάτι που ρωτάμε από την αρχή. Γιατί σημαίνει. Ωραία. Κοιμόμαστε, λειτουργεί ο εγκέφαλος έτσι, η καρδιά μας ξυπνάμε ξαφνικά και έχει μια ταχυπαλμία διότι έχουμε δει πράγματα. Εδώ πέρα μιλάμε και όλοι μιλάνε για κάποια φαινόμενα που συμβαίνουν πριν τον ύπνο.
Και βλέπω πριν σκιές. Και μετά. Ναι. Όχι, βλέπω τη μόρα, βλέπω το σκερό, βλέπω το... Ενώ πηγαίνουμε για ύπνο. Πιστεύοντας ένας. Δεν με αφήσετε να ολοκληρώσω, είναι πολύ σημαντικό γιατί θα σας απαντήσω. Α, μπράβο, απαντήστε με λοιπόν σε αυτό. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν αυτή η εξήγηση της επιστήμης, αλλά υπάρχει και ένας διαχωρισμός που γίνεται. Κάποιοι, ακόμα και επιστήμονες, λένε εμάς δεν μας ενδιαφέρει το φαινόμενο της παράλυσης καθεαυτού, μας ενδιαφέρει το φαινόμενο της παράλυσης σε συνδυασμό με τις μαρτυρίες για εμφανίσεις, εκδηλώσεις συγκεκριμένων μορφών. Λοιπόν, εκεί πέρα ξεφεύγουμε από αυτά που η επιστήμη μπορεί να απαντήσει. Εκεί πέρα πλέον αρχίζουμε και ψάχνουμε τι είναι αυτό που βλέπουν όλοι το ίδιο. Γιατί δεν αιτιολογείται με κανέναν τρόπο πως αυτές τις μορφές μπορεί να τις βλέπουν άνθρωποι από όλες τις φυλές, από την Αφρική, από τον Καναδά, από την Αυστραλία, από οπουδήποτε. Και υπάρχουν βέβαια και ένα σωρό άλλα. Άρα λοιπόν μένουν στον χώρο του ανεξήγητου. Και υπάρχει επίσης και μερικές άλλες λεπτομέρειες που η επιστήμη τους κλείνει τα μάτια, οι οποίες είναι ότι κάποιες φορές έχουμε ομαδικά βιώματα. Δηλαδή είναι περισσότερο από ένα άτομο που βλέπουν και ζουν αυτό το βίωμα. Άλλες φορές συμβαίνει να βλέπουν τις ίδιες ακριβώς μορφές, χωρίς να βρίσκονται στην κατάσταση αυτή, όπως είπατε, του ύπνου. Δηλαδή την υπναγωγική, την υπνοπομπική κτλ. Που είναι απόλυτα ξύπνοι. Άλλες φορές συμβαίνει να έχουν σημάδια, άλλες φορές συμβαίνει να ανατρέπονται έπιπλα. Εγώ προσωπικά έχω βιώσει υλικό αποτέλεσμα τέτοιας μαρτυρίας, να ανοίγει το παράθυρο μόνο του. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα δεν είναι παρέστησης. Ή αν είναι παρέστησης, καλό είναι να αλλάξουμε την έννοια της παρέστησης, το τι σημαίνει παρέστηση. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε αυτή την προσπάθεια να φωτίσουμε ένα ανεξήγητο γεγονό. Είμαστε λοιπόν και πάλι κοντά σας. Και επειδή είπαμε ότι αυτό το Σαββατόβραδο και κάθε Σαββατόβραδο, εσείς στα σπίτια σας μας κάνετε παρέα, πολλοί μου παραπονιούνται ότι εγώ θέλω να βγω έξω, αλλά η γυναίκα μου ή ο άντρας μου ή ο γιος μου με αναγκάζουν να κάθομαι μέσα για να βλέπω την εκπομπή σας. Για εσάς λοιπόν που είστε στα σπίτια σας και που θέλουμε έτσι να σας έχουμε και κοντά μας, υπάρχουν δύο δώρα σήμερα, πάρα πολύ ωραία, να τα δούμε. Είναι δύο βεβαίως mini laptop, να τα δείξουμε σε μια στιγμή. Στείτε λοιπόν. Είναι αυτό λοιπόν το laptop. Για να το κερδίσετε, θα πρέπει να στείλετε ένα μήνυμα με τη λέξη πύλη, θα αφήσετε ένα κενό. Γράφετε το ονοματεπώνυμό σας και το αποστέλλετε στο νούμερο 54010. Λαμβάνετε λοιπόν μέρος στην κλήρωση για τα δύο mini laptop, τα επωνομαζόμενα netbook, πολύ ελαφριά, χρησιμοποιούνται πάρα πολύ εύκολα και βεβαίως μπορείτε να συνδέσετε παντού όπου και αν βρίσκεστε στο ίντερνετ. Επίσης, μην ξεχνάμε ότι έχετε ήδη δηλώνετε συμμετοχή για την επόμενη εκπομπή, που θέμα μας θα είναι οι άγγελοι. Να δούμε λοιπόν, να σας δώσουμε το πού θα μπορείτε να απευθυνθείτε για να συμμετάσχετε στην επόμενη μας εκπομπή. Έτσι λοιπόν, το επόμενο Σάββατο στις πύλες του Ανεξήγητου, ανακαλύψτε τον φύλακα άγγελό σας στη ζωή σας και ποιος σας προστατεύει και πώς. Ένα τεστ για όλους σας που θα αποκαλύψει πάρα πολλά πράγματα. Δηλώστε τώρα συμμετοχή στο 210-57-07-900, από Δευτέρα στο 57-07-845 και 852 και στο fax 210-57-07-955. Στο email βεβαίως της εκπομπής piles@alter.gr και πάρα πολλά δώρα βεβαίως για όσοι έρθουν εδώ πέρα κοντά να παρακολουθήσουν την εκπομπή από το στούντιο. Αυτό το τεστ έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θα το κάνουν και οι παριστάμενοι εδώ στην εκπομπή, αλλά και εσείς από το σπίτι σας. Ένα τεστ που θα σας αποκαλύψει πολλά για το χαρακτήρα σας και αν υπάρχουν άγγελοι που είναι δίπλα σας. Να συνεχίσουμε όμως το θέμα μας που έχει να κάνει με αυτά που συμβαίνουν τη νύχτα στα σπίτια μας, με αυτά που βλέπετε, με αυτά που νιώθετε, με αυτά που ακούτε μερικές φορές. Πάμε στο επόμενο βίντεο που μας δείχνει πώς μπορεί αυτά να συμβαίνουν, ποιες ώρες μπορεί να συμβαίνουν και ίσως γιατί συμβαίνουν. Εδώ πρέπει να καταλάβουμε ακριβώς τι είναι η μόρα. Και η μόρα υπάρχουν πολλές θεωρίες και πολλές εξηγήσεις. Αν η μόρα είναι αυτό που λέμε μία εξωδιαστατική οντότητα, ό,τι και να κάνουμε εμείς, αυτό θα έρθει. Δηλαδή υπάρχουν παράλληλα σύμπαντα. Και εκεί πέρα κατοικούν οντότητες όπως και εμείς κατοικούμε σε αυτόν τον τρισδιάστατο κόσμο που βρισκόμαστε. Αυτές οι οντότητες, με τρόπους φυσικής που δεν κατανοούμε ακόμα, μπορούν κάπως να έρθουν σε επαφή με τον δικό μας κόσμο. Το γεγονός ότι τα βλέπουμε σαν σκιές δεν σημαίνει ότι είναι μαύρα, σκοτεινά, απλήτικα ή οτιδήποτε.
Σημαίνει απλά ότι στη δική μας αντιληπτική ικανότητα φαίνονται ως μαύρα, ως σκοτεινά. Λοιπόν, αυτές οι οντότητες, κατά λάθος ή σκοπίμως ή ποιος ξέρει τι, μας επισκέπτονται. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα για να προστατευτούμε. Αν ισχύει αυτή η θεωρία, έτσι. Γιατί αυτή η θεωρία παρομοιάζει τους ανθρώπους με τα μυρμήγκια και τις μόρες ή τις εξωριστατικές αυτές οντότητες σαν τους ανθρώπους. Αν περπατάς στον δρόμο και συναντήσεις μια μυρμικοφωλιά, μπορεί να περάσεις και να μην την προσέξεις. Τα μυρμήγκια δεν πάθαν τίποτα. Αν όμως βάλεις το πόδι σου από πάνω και την πατήσεις τα μυρμήγκια, τότε τα μυρμήγκια θα δουν σκιά, μια σκιά, μια τεράστια σκιά να τα καταπλακώνει. Ποτέ δεν θα μάθουν γιατί. Ποτέ δεν θα καταλάβουν τι είναι αυτό που τους συνέβη. Ίσως το ίδιο πράγμα να συμβαίνει με τη μόρα. Θα ήθελα να μου κάνετε μία αφήγηση από την εμπειρία σας. Ήμουνα δημοτικό, πήγαινα στο δημοτικό, στο πατρικό μου το σπίτι. Κοιμόμουν, ξυπνάω μια στιγμή και συνειδητοποίησα ότι δεν μπορούσα να κινηθώ καθόλου. Είχα τις αισθήσεις μου, έβλεπα τα πράγματα, τα αντικείμενα μέσα στο δωμάτιο. Από τη μισάνοιχτη πόρτα έβλεπα τη μητέρα μου να πήγαινε να έρχεται να κάνει δουλειές. Και δεν μπορούσα να φωνάξω, να μιλήσω και να κινηθώ. Ήταν η πρώτη φορά και δυστυχώς όχι η τελευταία. Πριν 2-3 εβδομάδες, ας πούμε, ήταν η τελευταία φορά μόλις. Φυσικά από τότε έχει άλλη μορφή. Μερικές φορές το πλάκωμα, όπως το λέμε, είναι. Μου κόβεται και αναπνοή κάποιες φορές, είναι πιο έντονο. Κάποιες φορές απλώς δεν μπορώ να κινηθώ, να σηκωθώ. Και υπάρχει κάτι σαν μια αίσθηση μιας παρουσίας, μιας κακόβολης παρουσίας, τέλος πάντων. Έτσι και την ώρα το νιώθεις πιο πολύ, ότι υπάρχει κάτι που δεν θα έπρεπε να είναι εκεί, τέλος πάντων. Εσείς τώρα, από την εποχή εκείνη, από την πρώτη εμπειρία, είχατε ξαναβιώσει κάτι ανάλογο? Ναι, το έπαθα πάλι πριν 1,5 χρόνο περίπου, αλλά αυτό ήταν πιο έντονο. Αυτή τη φορά κοιμόμουνα και ξύπνησα από ένα έντονο βάρος πάνω μου. Κοιμόμουνα πάλι στην ίδια στάση, είχα ξανά την εμβριακή στάση, ακουμπούσα στο δεξί μου χέρι, και απλώς ένιωσα ένα βάρος πάνω μου. Είχα θολώσει τα πάντα γύρω μου, δεν μπορούσα να δω καθαρά. Και τότε ξύπνησα καταλαβαίνοντας αυτό το βάρος. Καταλάβαινα πάλι τι μου γινόταν. Έβλεπα γύρω το χώρο, έβλεπα την αδερφή μου που κοιμόταν στο δίπλα κρεβάτι. Και πάλι προσπαθούσα να μιλήσω, αλλά δεν μπορούσα να μιλήσω. Δεν μπορούσα ούτε να κουνηθώ. Και τότε, λέω, όχι, πάλι μου συμβαίνει πάλι αυτό. Και πάλι δεν τρόμαξα, ούτε πανικοβλήθηκα, απλώς προσπαθούσα να φωνάξω, αλλά δεν μπορούσα. Η συχνότητα εμφάνισής της από τι εξαρτάται? Υπάρχουν παράγοντες που ευνοούν την εμφάνισή της, όπως είναι οι στοιχειωμένοι τόποι ή τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία? Ο ψυχολογικός παράγοντας παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Όταν ο άνθρωπος βιώνει μια πικρή μελαγχολία, όπως λέω εγώ, τα πρώτα βήματα μιας κατάθλιψης, όταν υπαρξιακά είναι άδειος, γεμάτος άγχος, αγωνία και κενός, τότε είναι σαν ένα ερβετικό τυρί, να το πούμε έτσι, είναι δηλαδή ευάλωτος σε οτιδήποτε αρνητικό. Κάποιοι λένε, και στην παραδοσιακή μαγεία ισχύει δηλαδή αυτό, ότι εκείνη τη στιγμή το άτομο λειτουργεί σαν φάρος, σαν μαγνήτης αρνητικών δυνάμεων. Άμα είσαι σκοτεινός, ελκύεις σκοτεινά πράγματα. Εδώ υπάρχει μια κατηγορία της μόρας, μια ερμηνεία μάλλον καλύτερα της μόρας, που λέει ότι είναι οντότητες, σαν ψυχικοί βρικόλακες, που έρχονται, ψάχνουν να βρούνε ανθρώπους που έχουν λιγότερη δύναμη να αμυνθούν, ψάχνουν να βρουν τέτοια άτομα, τέτοια θύματα δηλαδή, για να απομυζήσουν ψυχική ενέργεια. Οπότε ένα άτομο που είναι ευάλωτο ψυχολογικά, μπορεί πιο εύκολα να του πάρει η οντότητα αυτή την ενέργειά του. Αυτός είναι ένας παράγοντας, ένας ψυχολογικός παράγοντας.
Μια άλλη κατηγορία του φαινομένου της σκιάς είναι η σκιά που κάθεται στην άκρη του κρεβατιού. Υπάρχει μεγάλη διαφορά. Η μόρα έρχεται πάνω από το σώμα, αιωρείται πάνω από το σώμα και κάτι γίνεται εκεί πέρα. Η σκιά όμως που κάθεται στην άκρη του κρεβατιού, απλά κάθεται στην άκρη του κρεβατιού, δεν κάνει τίποτα, παρακολουθεί. Αν είναι αυτό το φαινόμενο, τότε μάλλον μιλάμε για φαντάσματα και πάμε τελείως αλλού. Για πνεύματα που περπατάνε ανάμεσά μας, που κι αν είναι περιφέροντα, κι αν είναι έτσι. Δηλαδή και εκεί υπάρχουν πολλές διαφορετικές εκδοχές. Γιατί μία θεωρία των στοιχειωμένων τόπων είναι ότι η ψυχική ενέργεια ενός ατόμου αποτυπώνεται σε έναν τόπο και μετά όταν κάποιος έρχεται, ο οποίος μπορεί κατάλληλα να συντονιστεί ασυνείδητα πάντα με την κρατασμικότητα της ενέργειας, τότε το βιώνει. Δηλαδή, πώς έχουμε τα μαγνητόφωνα ή την κάμερα αυτή τη στιγμή που μας μαγνητοσκοπεί, το ίδιο ακριβώς συμβαίνει. Δηλαδή, τα φαντάσματα μπορεί ίσως να είναι ίχνος και όχι να υπάρχει εκεί μια οντότητα που έχει νοημοσύνη και μπορεί να αλληλεπιδράσει με μας. Γι' αυτό πολλές φορές, ίσως και τις περισσότερες, τα φαντάσματα τα βλέπουμε μια σκιά να μας κοιτάζει. Δεν κάνει τίποτα άλλο. Ή περνάει. Γιατί, αυτό είναι ένα ενεργειακό, ας το πούμε, ίχνος. Πραγματικά τι συμβαίνει εδώ, με ποιους φυσικούς νόμους να το εξηγήσουμε αυτό, ακόμα δεν υπάρχει. Δεν έχουμε τα εργαλεία, δεν έχουμε και τη γλώσσα την κατάλληλη για να ερμηνεύσουμε αυτά τα φαινόμενα. Κάποια στιγμή θα το κάνουμε όμως. Κυρία Δασκαλάκη, όλα αυτά που ακούμε, που εμένα μου ακούγονται περίεργα και παράξενα. Και εμένα. Έτσι δεν είναι, και εσάς. Ναι. Έχουν να κάνουν όμως έντονα με τον ψυχισμό των ανθρώπων αυτών. Να σας πω κάτι πολύ έτσι ειλικρινές. Εμένα δεν μου έχει τύχει ποτέ. Ούτε και εμένα. Να δω σκιά, σκιερό, μόρα. Αυτό δεν σημαίνει αυτό ότι... δεν σημαίνει ότι αποκλείουμε τις άλλες εμπειρίες σε καμία περίπτωση. Παρόλο που έχω περάσει από στρες, έχω περάσει από καταστάσεις έντονης ψυχικής έτσι, διαταραχής. Μεταβατικές περιόδους στη ζωή. Και θέλω να ρωτήσω, μήπως εμείς ήδη δημιουργούμε τα φαινόμενα αυτά. Το θέμα είναι πώς. Τι πώς θα εξηγούμε αφότου και αν τα βιώσουμε. Γιατί εγώ μπορεί να βιώσω κάτι τέτοιο, να νιώσω ότι παραλύει το σώμα μου αύριο το πρωί και να μην του, ανεξάρτητα από τις γνώσεις που μπορεί να έχω, και να μην του δώσω τόσο μεγάλη σημασία. Εάν ενδεχομένως εκείνη την περίοδο είμαι ιδιαίτερα στεσσαρισμένη, παίρνω διαζύγιο ή είμαι σε περίοδο πένθους ενδεχομένως, μπορεί να δώσω πολύ μεγαλύτερη σημασία σε αυτό το γεγονός. Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι δεν συμβαίνει σε όλους. Γιατί? Γιατί όπως... γιατί δεν συμβαίνει σε όλους. Γιατί όπως ορισμένοι άνθρωποι λένε ότι εγώ δεν θυμάμαι τα όνειρά μου και άλλοι ξυπνάνε το πρωί και λένε είδα εκείνο και θα μου γιατί συμβεί εκείνο. Γιατί δεν είμαστε εκείνο, όλοι ίδιοι. Είναι πάρα ακριβώς, πολύ απλή δεν απάντηση. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Κάθε εγκέφαλος είναι διαφορετικός. Πάμε στο επόμενο θέμα μας. Μιας και υπόθηκε λοιπόν προηγουμένως ότι ενδεχομένως κάποιοι άνθρωποι είναι από την άβρα του σκοτεινή και γι' αυτό ακριβώς προσελκύουν διάφορες τέτοιες σκοτεινές και άλλες οντότητες. Υπάρχει βεβαίως η άποψη ότι ενδεχομένως πρόκειται για μια ύπαρξη δαιμονικών οντοτήτων. Όμως μήπως τελικά υπάρχει κάτι διαφορετικό πέρα από τα δαιμονικά πνεύματα που έρχονται στον ύπνο μας και παρουσιάζονται τη μορφή της μόρας. Σχετίζεται η μόρα με κάποια άλλα μεταφυσικά φαινόμενα, όπως παράδειγμα τα λεγόμενα poltergeist ή δαιμονικά πνεύματα? Ναι. Εκεί που έχω καταλήξει μέσα από την έρευνά μου είναι ότι πολλά διαφορετικά φαινόμενα μεταξύ τους, όπως είναι η μόρα, όπως είναι τα poltergeist και διάφορες άλλες περιπτώσεις, ακόμα και οι δαιμονισμοί, αν θες να φτάσουμε παραπέρα, σχετίζονται με τη σκιά. Δηλαδή, αυτό που εγώ ερευνώ σαν σκιά είναι μία δύναμη, αν θέλεις, η οποία γίνεται αντιληπτή από τον άνθρωπο με ποικίλους τρόπους. Στην ουσία όμως, υπάρχει το ερέθισμα, υπάρχει δηλαδή η δύναμη που λέμε, υπάρχει αυτό που γεννάει αυτό το ερέθισμα, που είναι τα διάφορα φαινόμενα, και απλά εμείς μέσα από την παράδοση λέμε, αυτό ξέρω εγώ ήταν η μόρα, επειδή μου συνέβη την ώρα που ήμουν εξαπλωμένος. Αν μου συνέβαινε όρθιος και συγκονόντουσαν και κυκλοφορούσαν αντικείμενα στον αέρα, θα έλεγα είναι ένα δαιμονικό πνεύμα poltergeist. Μιλήσατε για την σκιά, για μια διαφορετική άγνωστη δύναμη. Αυτή η δύναμη από πού εκπορεύεται
Και ποιο σκοπό έχει να βρίσκεται γύρω μας ή απλά γίνεται αντιληπτικά το τρόπο αυτό? Για να απαντήσω σε αυτή την ερώτηση θα έπρεπε να ξεκινήσω από το ότι είναι ένα «on», ας πούμε, που έχει μια συγκεκριμένη βούληση, που έχει ένα συγκεκριμένο στόχο. Εγώ δεν μπορώ να πω αυτή τη στιγμή ότι πρόκειται για κάποιο «on». Λέω ότι είναι μια δύναμη ουσιαστικά που μπορεί και έτσι με πολύ ζώδη ένστικτα, αν θέλεις, όπως συμβαίνει στον νόμο της ζούγκλας, να κινείται και να έρχεται σε επαφή με τον άνθρωπο κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες. Εκείνο που αντλεί από τον άνθρωπο σίγουρα σε τέτοιες περιπτώσεις είναι ενέργεια, ουσιώδης ενέργεια. Γι' αυτό και πολλά θύματα της μόρας, για παράδειγμα, ξυπνούν και νιώθουν ότι είναι πάρα πολύ κουρασμένοι, ότι είναι διαλυμένοι δηλαδή, σαν να έσκαβαν όλη τη νύχτα, του μαρτυρούν. Και βέβαια, ο τρόμος ο οποίος νιώθουν τη στιγμή εκείνη οδηγεί σε απώλεια αυτής της τόσο πολύτιμης ουσίας, της ενέργειας, της ζωτικής, ας πούμε, του ανθρώπου. Το χειρότερο που πρέπει να κάνει κανείς σε τέτοιες περιπτώσεις είναι το να φοβάται, ας πούμε, να τρομάζει, γιατί αυτός ο πανικός είναι εκείνος που ευνοεί τέτοιες καταστάσεις. Για περισσότερο από μία χιλιετία, η ανθρωπότητα έχει βιώσει τρομακτικές εμπειρίες. Να ξυπνάνε και να αισθάνονται παράλληλοι. Να αισθάνονται την παρουσία περίεργων εισβολέων. Να τους μετακινούν, να τους αγγίζουν, να τους συντρίβουν. Μέσα στην ιστορία και στους διάφορους πολιτισμούς υπάρχουν θεωρίες για όντα που αλληλεπιδρούν με τον άνθρωπο, που έχουν ιδιαίτερες δυνάμεις, που μπορούν να γίνουν αντιληπτά, που μπορούν να περνάνε μέσα από τείχους κλπ. Αυτά τα δαιμονικά όντα που επιτίθενται δεν θεωρούνται φανταστικά όντα, ούτε όμως και αληθινά. Για αρκετούς αιώνες κάποια θύματα έχουν γράψει για αυτά τα όντα. Τα έχουν εικονογραφήσει και μάλιστα κάποια τους έχουν δώσει και όνομα. Οι Βαβυλώνιοι, παραδείγματος χάρη, είχαν τη Λίλιθ, το θηλυκό δαίμονα που έτρωγε τη σάρκα του 2000 π.Χ. Μια άλλη περίεργη μορφή υπήρχε τον 17ο αιώνα. Και τα βαμπύρ που ρουφούσαν το αίμα από τη σάρκα στην Ανατολική Ευρώπη. Και μπορείς να βρεις ιστορικές μαρτυρίες 1000 έως 2000 χρόνια πριν από τους αρχαίους Έλληνες. Το γεγονός που περιγράφουν οι άνθρωποι είναι περίπου το ίδιο. Οι λέξεις που χρησιμοποιούν για να το περιγράψουν διαφέρουν. Κάθε πολιτισμός δίνει τη δική του ερμηνεία για αυτές τις ερμηνείες. Μπορεί να υπάρχουν κάποιες διαφορές ως προς τη μορφή που έχει αυτό το «on». Αλλά η βασική εμπειρία, το αίσθημα του φόβου και η αίσθηση ότι υπάρχει κάτι μέσα στο δωμάτιο που βλέπει πράγματα, ακούει και αισθάνεται, υπάρχει μέσα στο μυαλό μας. Σε αυτό που συμβάλλει ο κάθε πολιτισμός είναι στο νόημα που δίνει σε αυτά. Προηγουμένως δώστε μια εκδοχή της μόρας που μου θυμίζει λίγο σύγχρονο βρικόλακα. Ναι. Είναι έτσι? Είναι μια εκδοχή? Αυτό είναι μια τρίτη κατηγορία. Λοιπόν, οι ψυχικοί βρικόλακες είναι άνθρωποι, εγώ, εσύ, όπου μπορεί και βγαίνει κάτι από το σώμα τους, αστρική προβολή που λέμε, ναι, και μπορεί και πηγαίνει σε κάποιον εθερικά, αν θέλετε, και απομυζεί την ψυχική του ενέργεια. Να απομυζεί την ψυχική ενέργεια, αλλά μην γίνει ορατός. Γιατί αν γίνει αισθητός, σημαίνει ότι κατέβηκε σε πιο υλικά επίπεδα και υπάρχει μεγάλη περίπτωση να προκληθεί πόνος ή πανικός και στους δύο. Οπότε μία ερμηνεία του φαινομένου αυτού είναι ο ψυχικός βαμπυρισμός. Συνήθως ψυχικοί βρικόλακες είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι γνωστοί μας. Μπορεί να είναι ο γείτονας, μπορεί να είναι ένας φίλος, κάποιος τέλος πάντων. Θα το μάθουμε, να το καταλάβουμε κάποια στιγμή. Και επίσης, ψυχικοί βρικόλακες έχουν τη συνήθεια να έρχονται συχνά γιατί βρίσκουν ότι είσαι πιο ευάλωτος. Επίσης, η μόρα δεν μειώνει την ενέργεια του ατόμου, δεν νιώθει ο άλλος τόσο κουρασμένος. Ενώ ένας ψυχικός βρικόλακας θα απομυζήσει την ενέργειά σου. Θα σε εξαντλήσει. Θα σε εξαντλήσει. Και
Και επειδή κινδυνεύω να με αφορήσει ο παπάς της παρέας, ο Θεός Νεκτάριος, σας ακούμε τώρα. Μπορεί να συμβαίνουν πολλά που ακούσαμε, να έχουν δηλαδή, να υπάρχει δηλαδή κάποια ψυχοπνευματική ανομαλία, όμως πίσω από όλα αυτά, από τους, είπατε, περίεργη εισβολής. Mm-hmm. Εδώ ο κύριος είπε εκεί πέρα, ζώδι ένστιχτα. Εδώ ακούσαμε προηγουμένως, περιβρικολάκουν κλπ. Για όνομα του Θεού. Ψυχικό βρικολάκουν. Η ύπαρξη του διαβόλου δεν είναι κάτι που πώς να πω, πάμε να δούμε αν υπάρχει. Είναι δεδομένο ότι υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, θα πρέπει να καταργήσουμε τον χριστιανισμό των 2000 ετών. Για να μην πω παραπέρα. Έτσι λοιπόν, εγώ πάω τώρα στην περίπτωση αυτή, στην πιο ακραία αυτών των φαινομένων, στα ιερά πρόσωπα, έτσι, που βλέπουν φοβερά πράγματα, ακούν φοβερά πράγματα, ο διάβολος ομιλεί όλες τις γλώσσες του κόσμου, το τι αισθάνονται εκείνες τις στιγμές είναι στιγμές κολάσεως. Αυτή είναι η κόλαση. Και πώς γλιτώνεις, και τα άτομα αυτά δεν κοιμούνται το βράδυ χωρίς φως, παρακαλώ. Με είπε και προηγουμένως κυρία με το σταυρό. Ο διάβολος μπρος σε αυτό φεύγει. Πώς φεύγει? Δηλαδή όλα αυτά τα φαινόμενα εννοείται ότι... Πίσω είναι ο διάβολος και κάνει εμφανίσεις κάτω από διάφορες μορφές για διαφόρους λόγους για τον καθέναν. Μάλιστα. Απόλυτα αυτό και δεν σηκώνει αμφισβήτηση και μην ψάχνουμε το ζητούμενο λοιπόν είναι γιατί το κάνει στον καθέναν. Αυτό να δούμε. Πάει να δημιουργήσει ρήγμα στις ψυχές. Στα πρόσωπα τα ιερά που λέω τώρα προηγουμένως που κάνουν ζημιά, που παίρνουν ανθρώπους από τον κόσμο, τον χαμερπή, βασικώς τον έλεγχο, τον αμαρτωλό, εκεί θα πληρώσει αυτός ο οποίος γίνεται αιτία να φύγουν αυτοί από το χώρο του. Γιατί αυτό που ζητάει ο διάβολος, 2000 χρόνια, και ονομάστηκε από τον Χριστό ανθρωποκτόνος, είναι οι ψυχές. Να τις κερδίσει και να τις παρασύρει αιώνια στην κόλαση. Απόλυτα. Μην ψάχνουμε να βρούμε, οπουδήποτε, γιατί δεν υπάρχει. Πελαγοδρομούμε και το θέμα είναι απόλυτα. Υπάρχει λοιπόν ο εχθρός, αυτός είναι ο πραγματικά εχθρός μας και ο πλέον άνθρωπος, ο έλοχος, έχει στιγμές αναλαμπής. Άρα δεν πρέπει να κάνει διάβολος ποτέ μα ποτέ. Δύο λεφτά. Θέλει να μας παρασύρει δυνατόν τους πάντας. Επειδή η ώρα είναι μία παρά πέντε, τι δεν κάνουμε τον κόσμο να μην κοιμηθεί σήμερα το βράδυ. Όχι να κοιμηθεί. Μιλάμε περί διαβόλων και τέτοια. Να ζει θεάρεστα. Ναι. Οπότε το κοινοποιεί έξοδο και δεν έχει δέσει πάνω. Αλλά είναι πολύ απλοϊκή η εξήγηση ότι όλα αυτά είναι διαβολικά φαινόμενα. Συγγνώμη. Οι μουαμεθανοί τι να κάνουν. Είναι και σεβαστοί. Μπορούμε να το σχολιάσουμε λίγο. Κεφαλονιά. Οι βουδιστές και οι μουαμεθανοί τι θα κάνουν. Στην Έγινα. Να πείτε. Τι είναι εδώ πέρα. Να πει διακόσια λένε... από άτομα, ξέρω εγώ, απλές κοπέλες, να μιλάνε για το παρελθόν, χίλια πράγματα που δεν ξέρω αυτά, δεν πήγαν να σχολείται δηλαδή. Μάλιστα. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Εδώ πέρα... Απόλυτα, το δαιμονικό πνεύμα κυριαρχεί. Ένα λεπτό. Δρά. Η ερώτηση... Κατανοκρατούμενο σήμερα ο κόσμος. Δύο λεπτά. Και όχι αγκαινοκρατούμενος. Εδώ πέρα όμως υπάρχει ένα ερώτημα, γιατί αυτό συμβαίνει και στον βουδισμό, γιατί συμβαίνει και στον Ινδουισμό, γιατί συμβαίνει να πούμε και στο Ισλάμ. Στον βουδισμό δεν έχουμε τέτοιου είδους θέματα. Δύο κουβέντες για να πάω. 30 δεύτερα. Δύο κουβέντες. Πολύ σεβαστή βεβαίως και αξίζει να ακούγεται και η άποψη της Εκκλησίας, αυτή η άποψη που δίνει μια ερμηνεία σε αυτά τα γεγονότα. Μάλιστα. Ο Επίκτητος, ένας αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος, είχε πει «Ταράσσουν δε τους ανθρώπους ού τα πράγματα, αλλά των πραγμάτων δόγματα». Λέει, δεν μας ταράζουν οι ανθρώπινες συμπεριφορές, τα συμβάντα, οι καταστάσεις, αλλά το πώς ερμηνεύουμε τις ανθρώπινες συμπεριφορές, τα συμβάντα και τις καταστάσεις. Σαν ψυχολόγος, θεωρώ πολύ σημαντικό να τονίσω ότι είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο σε ένα φαινόμενο το οποίο μπορεί να είναι και φυσιολογικό, δεν ισχυρίζομαι ότι γνωρίζω, ναι. Απλά δηλώνω την αγνοιά μου, να υιοθετήσω μία άποψη περί ψυχικών βρικολάκων, περί δαιμονικών οντοτήτων οι οποίοι έρχονται να αποζημίσουν την ενέργειά μου, ότι ο διάβολος βρίσκεται πίσω από εδώ. Το θεωρώ ιδιαίτερα επικίνδυνο για την ψυχοσωματική μας ισορροπία και αυτό θα πρέπει να το τονίσουμε. Μάλιστα. Τελεία, θα απαντήσετε. Πάμε σε ένα διάλειμμα και συνεχίζουμε. Απορριπταίων. Πάμε τώρα να δούμε λιγάκι, να βγούμε έξω από την Ελλάδα και να δούμε πώς ερευνούν το θέμα αυτό διάφορα εργαστήρια και Ινστιτούτα Παραψυχολογίας και Πανεπιστημιακά Κέντρα. Είναι ένα θέμα που απασχολεί πάρα πολύ τον κόσμο έξω.
το έχω πει πάρα πολλές φορές, ότι στην Ελλάδα μερικά θέματα δεν τα αγγίζουμε σε επίπεδο επιστημονικό, διότι φοβούνται κάποιοι μήπως γίνουν και γραφικοί. Επειδή εμείς δεν φοβόμαστε μήπως μη γίνουμε γραφικοί, λέω το εξής, ότι ψάχνουμε να βρούμε τουλάχιστον έξω τι έρευνες γίνονται για τα θέματα αυτά. Εδώ πέρα ακούτε διάφορες απόψεις. Εμπειρίες, μελέτες κάποιων ερευνητών, μαρτυρίες κάποιων ανθρώπων που έχουν ζήσει τα φαινόμενα αυτά. Δεν υπάρχει μια προσπάθεια να εξηγηθούν μέσα σε εργαστήριο. Με πειράματα, με έρευνες που γίνονται με συμμετοχή κάποιων επιστημόνων ή ψυχιάτρων. Ποτέ. Πάμε λοιπόν λιγάκι έξω να δούμε τι γίνεται και τι έχουν βρει αυτοί οι άνθρωποι που ασχολούνται σοβαρά με τα θέματα αυτά. Η σκιά με τη μόρα σχετίζονται. Μιλώντας όμως για τη σκιά, θα πούμε ότι είναι ένα πολύ παράξενο και πολύ σκοτεινό θέμα. Με αμέτρητες προεκτάσεις που αγγίζουν τις άλλες διαστάσεις, τις εξωδιαστασιακές οντότητες, το ζήτημα των πυλών που χρησιμοποιούν αυτές οι οντότητες πολλές φορές για να περνούν στη δική μας σφαίρα της ύπαρξης. Η σκιά λοιπόν φαίνεται να καλύπτει όλο αυτό το παράξενο φάσμα των φαινομένων. Ένας από τους πρώτους ερευνητές που ανακοινώσαν, ας το πούμε έτσι, το ζήτημα της σκιάς στην Ελλάδα και μιλήσανε περιστατωμένα γι' αυτό ήταν ο ερευνητής συγγραφέας ο Γιώργος Ομπαλάνος. Η σκιά περιγράφεται σαν μια οντότητα ασύλληπτα ξένη με το δικό μας κόσμο, της οποίας οι παραφιάδες, τα πλοκάμια και μόνο, απλώνονται και αγγίζουν το δικό μας πεδίο και προσβάλλουν καταστάσεις, προκαλούν παράξενα φαινόμενα, μολύνουν ανθρώπους πολλές φορές. Είναι μια οντότητα, θα λέγαμε, που είναι τελείως ασυμβίβαστη με το σύμπαν όπως το ξέρουμε. Μιλάμε περισσότερο για μια εξωδιαστασιακή οντότητα. Μια οντότητα που αν αποκτούσε ποτέ πλήρη πρόσβαση στον κόσμο όπως τον αντιλαμβανόμαστε, κάποιος θα έπρεπε να πάψει να υπάρχει. Είτε αυτοί είτε εμείς οι άνθρωποι. Δεν μπορούμε να συμβαδίσουμε μαζί της στον ίδιο χώρο, στον ίδιο χρόνο, στον ίδιο κόσμο. Τώρα, καταλαβαίνετε ότι η περιγραφή αυτή που δίνουμε στη σκιά είναι η εικόνα του κακού. Είναι η εικόνα του κακού όπως το αντιλαμβανόμαστε παραδοσιακά, όπως το ονοματίζουμε. Αυτό που αποκαλούμε σκιά είναι η αληθινή έννοια του κακού και ο αγνός τρόμος που αυτό γεννά. Και αξίζει να αναφέρουμε το ότι υπάρχουν αναφορές σκιάς μέσα στη συμβατική μυθολογία, μέσα σε θρησκευτικά κείμενα, μέσα στην ευρύτερη λογοτεχνία. Γίνονται ακριβώς τέτοιες αναφορές, τέτοιες πολλές φορές υπόνοιες στη σκιά. Σύμφωνα με τον Γιώργο Μπαλάνο, κάποιες θεότητες της ελληνικής μυθολογίας, για παράδειγμα ο Απόλλωνας, η Αθηνά, η Περσεφόνη ακόμα, κρύβουν σκοτεινές όψεις και κρύβουν πίσω τους σκοτεινές αρχαϊκές θεότητες, τις οποίες πολλές φορές οι άνθρωποι των παλιών καιρών, εξαιτίας του φόβου τους για αυτές, θέλησαν να τις ενσωματώσουν μέσα σε ισχυρές θεότητες του φωτός για να ξορκίσουν το φόβο τους αυτές. Έχετε δει πώς είναι, δηλαδή μπορείτε να μας το περιγράψετε. Καταρχήν εδώ θέλω να πω ότι πιο πολλοί κόσμος νομίζει ή πιστεύει ότι αυτό γίνεται μόνο όταν είσαι με το στήθος εκτεθειμένο και έρχεται και κάθεται πάνω σου που λέμε. Εμένα τις πιο πολλές φορές συνέβη όταν είμαι στο πλευρό. Δεν έχει να κάνει με το κατευθυμένο στήθος. Με το που άνοιγα γρήγορα τα μάτια, προλάβαινα να δω κάτι σαν κύκλο, περίπου διαμέτρου ενός μέτρου, να κλείνει γρήγορα. Ομοιόμορφα να κλείνει, να γίνεται μια κουκίδα και να εξαφανίζεται. Κάποια φορά είχε τη μορφή σαν καπνός. Κάποια άλλη φορά ήταν απλώς σκοτάδι πιο μαύρο και από το δωματίο, που υπάρχει μια φωτεινή πηγή, κάτι που βλέπεις, πιο μαύρο και από το σκοτάδι. Με ποιους άλλους δύο τρόπους εμφανίζεται? Στις πέντε μεγάλες κατηγορίες, που προσωπικά τουλάχιστον βάζω κάτω από την ομπρέλα η σκιά, το φαινόμενο της σκιάς, είναι, είπαμε, η μόρα, η σκιά που κάθεται στην άκρη του κρεβατιού, οι ψυχικοί βρικόλακες και οι σκιεροί. Οι σκιεροί είναι οντότητες οι οποίες εμφανίζονται πάλι σαν σκιά. Είναι ανθρωπόμορφες οντότητες, εύπλαστες κατά μία έννοια. Φανταστείτε το σαν αυτό που πλαστελίνη τέλος πάντων, χωρίς λεπτομέρειες, χωρίς χαρακτηριστικά. Υπάρχουν πάρα πολλές μαρτυρίες από αλαφροίσκετους. Αλαφροίσκετοι είναι μια ελληνική λέξη, λαογραφική λέξη,
όπου μιλάει για τους ανθρώπους που μπορούν για κάποιο λόγο γεννιούνται και βλέπουν την άλλη πλευρά. Φαντάσματα, νεκρούς, εντότητες, υπάρξεις, πλάσματα, όλο αυτό. Οι αλαφρίσκετοι λοιπόν συχνά περιγράφουν οντότητες που βαδίζουν μαζί μας σαν σκιά, που συνήθως τις περισσότερες φορές κάθονται έξω από το σπίτι, έξω από τον μπαλκόνι και κοιτάνε στο παράθυρο, περίεργα, από περιέργεια, ή που μπαίνουν μέσα στα δωμάτια και κοιτάνε πέρα δόθα, ή που έρχονται στο κρεβάτι μας και σκύβουν από πάνω να μας κοιτάξουν, δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά μόνο έτσι. Εμφανίζουν συνήθως τους καθρέφτες. Τι είναι αυτά, εξωδιαστατικά όντα? Είναι φαινόμενο παρηδολίας, δηλαδή μια οπτική παρέστηση η οποία φαίνεται από την άκρη του ματιού? Κανείς δεν ξέρει ακόμα. Και η πέμπτη κατηγορία είναι μια επικίνδυνη κατηγορία. Είναι αυτό που ο ερευνητής Γιώργος Μπαλάνος είχε ονομάσει έρπουσα σκιά. Αυτό είναι έρπουσα σκιά, σκιά που έρπεται. Αυτό είναι ένα μεγάλο κόνσεπτ, αν θέλετε. Πρόκειται για μια συλλογική οντότητα, κατά μία έννοια. Αυτό που ο Lovecraft αναφέρει ως μεγάλη παλαιή. Μια θεϊκών διαστάσεων κατάσταση, η οποία βρίσκεται πέρα και έξω από τα γνωστά όρια του σύμπαντος και της κατανόησής μας, έχει αρνητικό χαρακτήρα ή εκδηλώνεται έτσι και επηρεάζει υπογείως την ανθρώπινη ιστορία και την ανθρώπινη ψυχοσύνθεση. Αυτό μπορεί να γίνει μέσα από πύλες, από τόπους δηλαδή συγκεκριμένους, όπου για κάποιο λόγο εκεί δημιουργείται μια, ας το πούμε, βιοενεργειακή σχισμή, όπου όλες οι διαστάσεις έρχονται σε ένα σημείο και κάτι ξεφεύγει από εκεί, ένα πλοκάμι της έρπουσας σκιάς, όπως το λέει ο Μπαλάνος, ή μέσα από ψυχοπύλες, όπου ο άνθρωπος, μέσα από τον άνθρωπο, μια οντότητα μιας άλλης διαστάσεις περνάει και τον εμψυχώνει. Αυτή... Πέντε. Λοιπόν, σήμερα... Ένα λεπτό. Φαίνεται μπήκε και η μόρα εδώ πέρα μέσα κάπου. Διότι κάναμε λάθος στο βίντεο, δεν ήταν αυτό που σας έλεγα για τι γίνεται έξω, ήταν κάτι άλλες ματήριες. Θα το δούμε στο επόμενο βίντεο, ένα κέντρο παραψυχολογίας που ασχολείται με το θέμα αυτό. Για να μην ξεχνάμε βεβαίως και όλους εσάς που παρακολουθείτε την εκπομπή αυτή από το σπίτι, απόψε έχετε τη δυνατότητα να κερδίσετε 2 mini laptop. Για να λάβετε λοιπόν μέρος στην κλήρωση αυτή, θα πρέπει να γράψετε την λέξη πύλη, να αφήσετε ένα κενό, το ονοματεπώνυμό σας και να το αποστείλετε το μήνυμα αυτό στο νούμερο 54010. Είναι λοιπόν 2 mini laptop, περιμένουν εσάς. Σε περίπου 50 λεπτά κλείνει βεβαίως η δυνατότητα συμμετοχής στην κλήρωση. Θέλω να μας βοηθήσει λιγάκι στην προσέγγιση του θέματός μας πάλι ο γιατρός της παρέας μας, ο κύριος νομικός. Άκουσατε αρκετά και ακούτε αρκετά. Βεβαίως. Μήπως όλα αυτά έχουν σχέση? Εμείς ψάχνουμε και την ψυχική διεργασία, τις ψυχικές διεργασίες που γίνονται, αλλά πρέπει να υπάρχουν κάποιες σωματικές διεργασίες προφανώς στην περίπτωση αυτή. Μπορείτε να μας δώσετε έτσι μια από την πλευρά σας? Ναι, μια εξήγηση. Οι σωματικές διεργασίες είναι αυτό που είπαμε πριν, ότι είναι καταγεγραμμένες οι διαταραχές που γίνονται, οι μεταβολές στην έκκληση κάποιων ουσιών την ώρα της φάσης του ύπνου REM, που είναι η ώρα που βλέπουμε τα έντονα όνειρα. Mm-hmm. Και είναι αυτό που δημιουργούν αυτή την παράλυση στο σώμα. Οπότε αν ξυπνήσει κανείς ξαφνικά, ο εγκέφαλος δεν πάρει είδηση ότι ο άνθρωπος ξύπνησε και έχει επαφή με το περιβάλλον, εκείνη τη στιγμή αρχίζει η σύγχυση. Συνεχίζει η αναστολή της σύσπασης των μυών, ο άνθρωπος προσπαθεί να κινηθεί, δεν μπορεί, και γι' αυτό το λόγο καμιά φορά βγαίνουν από αυτή την κατάσταση με έναν έντονο θόρυβο, αν ακουστεί, τους αγγίξει κάποιος. Ενεργοποιεί το εγκέφαλος και αυτόματα αρχίζει πάλι να μπορεί να κινηθεί. Τώρα, αν σε αυτή τη φάση είναι η ευάλωτη στιγμή που μπορούν να εμφανιστούν θέματα που αγγίζει η θρησκεία, η παραψυχολογία, η μεταφυσική, οντότητες, πνεύματα κτλ., πιθανόν να είναι ένα παράθυρο, ένα κενό στη διαδικασία εκείνη που μπορούν να πούν όλα αυτά. Κύριε Κάση, από την πλευρά της λαογραφίας, όλα αυτά που περιγράφονται προφανώς έχουν δόση αλήθειας.
Δεν είναι μύθι, δεν είναι θρύλοι. Νομίζω πρέπει να καταταχθούν λίγο, γιατί λέμε για όλα αυτά σαν να είναι ένα πράγμα, ενώ είναι πάρα πολλά. Ήδη είναι διακριτά, δηλαδή, από την ίδια τη λαϊκή δοξασία. Στο ναι, ναι. Άλλο είναι το ίσκιωμα, άλλο είναι η πλάκωση που είναι η βραχνάς, ξέρω. Επίσης, άλλη είναι η μόρα. Υπάρχει... Η μόρα εικονογραφείται, αυτή την είδαμε πόσες φορές. Η σκιά που λέει σκιάζομαι, η λέξη σκιάζομαι. Βεβαίως. Και το αλαφροίσκιωτος που είπε το παιδί στο βίντεο δεν είναι αυτό. Το αλαφροίσκιωτος θα μπορούσαμε να το ερμηνεύσουμε με το, αυτό που λέμε το εθέριο σώμα του ανθρώπου. Άλλοι λέει έχουν βαρύτερο και άλλοι έχουν ελαφρότερο. Αυτοί που έχουν ελαφρότερο μπορούν εύκολα να βγαίνουν δηλαδή και να βλέπουν διάφορα πράγματα. Είναι αυτό που λέμε αστρική υπερβολή. Ναι. Αυτό φεύγει βέβαια από την, ας την πούμε, επιστήμη που γνωρίζουμε καλά και έχουμε αποδείξει. Αλλά υπάρχει μια άλλη κατάταξη που είναι τα αίτια, από τι προέρχονται αυτά. Τα ψυχολογικά αίτια, άμα είναι κάποιος άρρωστος ψυχολογικά, διόλου απίθανο να δημιουργεί παρεσθήσεις. Αλλά εδώ μιλάμε και πάλι για εικονογραφημένες καταστάσεις από διάφορους σε ανύποπτους χώρους, τόπους και λαούς. Λοιπόν, το άλλο είναι ότι μπορεί να έχεις μια βαριστομαχιά, να έχεις κατάκτηση στραβή. Αυτό γι' αυτό ήθελα να ρωτήσω τον γιατρό της παρέας. Ναι. Μπορεί, ας πούμε, μια βαριστομαχιά να δημιουργήσει αυτά τα φαινόμενα. Ναι, έχουν βρεθεί καταστάσεις, όπως είπαμε και πριν, λήψεις κάποιων φαρμάκων, στρες. Περνά μια περίοδο με πάρα πολύ έντονο στρες. Μπορεί να πυροδοτηθούν. Μια ακτίνα του ήλιου που εμπαίνει από κάπου και χτυπάει. Μια ακτίνα του ήλιου. Η περίπτωση της βαριστομαχίας βασικά ήταν αυτό που ήταν από τους φυσικούς γενικότερα αποδεκτό τον 19ο αιώνα σαν ερμηνεία. Βέβαια έχει απορριφθεί. Δηλαδή για παράδειγμα ας πούμε συγγραφείς γοτθικών νουβέλων όπως για παράδειγμα η Radcliffe προσπαθούσαν να φάνε πολύ για να έχουν ένα αντίστοιχο βίωμα το βράδυ, επειδή αυτοί ήταν τότε και να το κάνουν. Κάτι μου έλεγε ο κοινωνικός προηγουμένος, με συγχωρείτε λίγο που σταματάω, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο δεν εξηγεί όλη την κατάσταση. Μου είπατε για κάποια στατιστικά. Έχουν γίνει κάποιες στατιστικές μελέτες του αφενός του, τι ποσοστό του κόσμου που ρωτάγατε πριν, ότι καταρχήν πάρα πολλοί άνθρωποι είναι, έχουν υπολογίσει στο Neurology, το περιοδικό το αμερικάνικο το 99, βγήκε μια μεγάλη μελέτη. Βρήκαν ότι το 6,5% περίπου του πληθυσμού των ανθρώπων βιώνει αυτές τις καταστάσεις του sleep paralysis. Από αυτούς πολύ πολύ λίγοι, το 0,8% το ζει συχνά και σχεδόν κάθε εβδομάδα και μετά μειώνει. Πείτε μου λίγο για τους Νιγηριανούς και τους Το περίεργο που κάνανε μέσα σε αυτή την έρευνα, βρήκανε ότι το ποσοστό των Αφροαμερικανών που βιώνει το sleep paralysis το φαινόμενο είναι πολύ πολύ μεγαλύτερο, ας πούμε, από τους Νιγηριανούς που είναι πάλι μαύρη φυλή ή από τους Λευκούς που έχουν αυτό, το αυτό ίδιο υπάρχει, ποσοστό. Υπάρχει εξήγηση σε αυτό? Όχι. Όχι. Δεν υπάρχει. Και όπως υπάρχει και μεγάλη διαφορά στο ποσοστό των ανθρώπων που βιώνουν αυτό το φαινόμενο και πιστεύουν, έχουν έντονη θρησκευτική πίστη οπουδήποτε, που το ποσοστό που το βιώνουν είναι πάρα πολύ μικρό, κάτω από 1%, ενώ οι περισσότεροι που το βιώνουν είναι άτομα που έχουν χαλαρή πίστη, χαλαρή. Ακριβώς, ένα λεπτό. Σε αυτό που λέτε έχει πολύ, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε το βίντεο που ακολουθεί. Μιλάμε για μια παρέμβαση εργαστηρίου αλλά και θρησκείας σε άτομα που νιώθουν ότι έχουν αυτές τις επαφές με άλλες οντότητες που μπορεί να τους εξηγούμε σαν σκιές, σαν μόρες, σαν δαίμονες, σαν άλλες οντότητες. Να το δούμε. Λοιπόν, δέχεται κανείς τέτοιου είδους επιθέσεις από την μόρα ή τη σκιά, ποιος είναι ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να αντιμετωπίσει τα συμπτώματα αυτής της επίθεσης? Συνήθως τις αντιμετωπίζει ενστικτοδός και αυθόρμητα. Αυτό που πολύ συχνά καταμαρτυρείται είναι ότι όταν κανείς νιώσει ότι φτάσει στο έπακρο, εκεί που δεν αντέχει, που φοβάται ότι θα πεθάνει, ή καταπιεσμένος, δεν μπορεί να κουνηθεί, έχει πανικοβληθεί, λέει μία προσευχή και εκεί λύνεται ο κλοιός, ο πολιορκητικός. Ας πούμε, φυσικά εγώ πιστεύω ότι αυτό συμβαίνει, λειτουργεί, επειδή ακριβώς επικεντρώνει όλη του τη δύναμη της αντίστασης πάνω σε ένα σύμβολο που εκείνη τη στιγμή είναι η συγκεκριμένη προσευχή. Πολύ συχνά μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, το Ιησούς Χριστός νικάει και όλα τα κακά σκορπάει. Πάρα πολλές φορές το έχω ακούσει αυτό μέσα στις εκατοντάδες μαρτυρίες που έχω ακούσει για τέτοια περιστατικά. Περισσότερο αυτό που βοηθάει είναι ένα σύμβολο στο οποίο κανείς να μπορεί να εστιάσει και να επικεντρωθεί τη συγκεκριμένη στιγμή
με όλη του τη συνείδηση. Τώρα, ποιοι είναι πιο επιρρεπείς σε τέτοιου είδους φαινόμενα, σε τέτοιου είδους επιθέσεις? Υπάρχει κάποιος χαρακτηριστικός τύπος ανθρώπου? Λοιπόν, περισσότερο επιρρεπείς είναι τα παιδιά φυσικά, με την έννοια ότι είναι πιο ευάλωτα και από πολύ μικρά τα παιδιά έχουν τέτοιες εμπειρίες. Οι μεγάλοι συνήθως δεν δίνουν και πολύ βάση σε αυτές τις μαρτυρίες, παρόλο που και εκείνοι όταν ήταν παιδιά είχαν αντίστοιχες εμπειρίες και το είναι κάτι που ξεχνιέται καθώς ας πούμε το άτομο μεγαλώνει και εισέρχεται μέσα σε ένα σύστημα που ουσιαστικά πάρα πολλές, επειδή είναι πιο ανοιχτά, έχουν πολύ περισσότερες τέτοιες εμπειρίες. Βέβαια και οι μεγαλύτεροι έχουν τέτοιες εμπειρίες, υπάρχουν και μπορεί να συμβεί σε κάποιον για πρώτη φορά όταν είναι 30-40 χρονών, δεν έχει σημασία. Εκείνο που επηρεάζει πολύ είναι καταρχήν το σημείο στο οποίο βρίσκεται το σπίτι εκείνου που, του μάρτυρα που μένει, δηλαδή μπορεί να βρίσκεται σε κάποιο σημείο κομβικό, πύλη αν θέλεις, που έχει να κάνει με υπόγεια ρέματα και με τέτοια θέματα, από το οποίο μπορεί να ευνοείται η εκδήλωση της σκιάς σε αυτό το πεδίο. Θυμάστε την ταινία «Εξορκιστής»? Αν την έχετε δει, τότε δύσκολα θα ξεχάσετε τις εικόνες ενός μικρού κοριτσιού που είχε καταληφθεί. Εξηγήσεις τα πάντα με την επιστήμη. Δεν είναι το κάθε τι μαύρο-άσπρο. Δεν είναι τα πάντα καταγεγραμμένα σε ένα επιστημονικό σύγγραμμα. Στα 26 χρόνια ιατρικής μου, έχω δει περιστατικά για τα οποία δεν υπάρχει καμία εξήγηση. Δεν πρόκειται για αναπαράσταση. Υπήρξε κάποια τραγωδία στην οικογένεια? Τα χάνει. Οι άνθρωποι αυτοί πιστεύουν ότι ο εξορκισμός είναι η λύση. Εγώ αντιμετωπίζω τις άλλες εκδηλώσεις, παράδειγμα όπως τα δαιμονικά πνεύματα, τα poltergeist, μπορεί να αποτελούν και αυτά μέρος του φαινομένου της σκιάς, ναι, της μόρας. Έχει πολύ ενδιαφέρον που το ρωτάτε, γιατί πολλά από τα φαινόμενα poltergeist παρουσιάζονται μέσα σε χώρους, μέσα σε σπίτια πύλες, όπως αναφέραμε και προηγουμένως. Και πολλές φορές είναι τα poltergeist αυτά μια εκδήλωση, ένα επιμέρους φαινόμενο της σκιάς. Η σκιά και η μόρα σε πολλές περιπτώσεις εκδηλώνονται στους ανθρώπους και στον κόσμο μας, εκμεταλλευόμενα ένα ψυχολογικό κομμάτι του ανθρώπου πολλές φορές. Ένα σκοτεινό δικό μας σε αυτό και λειτουργούν και εκδηλώνονται μέσα από αυτό. Έτσι λοιπόν κάποιοι άνθρωποι θα μπορούσαν να το πούμε ότι έχουν μια ροπή προς το να παρουσιάσουν τέτοια συμπτώματα. Το φαινόμενο λοιπόν σκιά και μόρα εμφανίζεται, μου είπατε, σε κάποια άτομα που φαίνεται να έχουν μια ευαισθησία. Ωστόσο, παίζει ρόλο η αντίληψή τους για τον κόσμο αυτό και γενικώς για τα πράγματα που συμβαίνουν γύρω μας? Έλεγε ο Δόκτωρ Ζακ Βαλέ ότι προτιμώ να ονομάζω τα φαινόμενα όχι παράλογα, αλλά μεταλογικά. Η μεταλογική τώρα είναι μια τελείως διαφορετική διεργασία του νου, η οποία δεν ακολουθεί το συμβατικό τρόπο σκέψης και λογικής. Είναι ένας διαφορετικός τρόπος σκέψης, ο οποίος δεν συμβαδίζει με τις γνωστές μας διαστάσεις, δεν υπακούει στην ιδιοκρατία. Τα φαινόμενα και τα παράξενα φαινόμενα που σχετίζονται με τη σκιά φαίνεται να ακολουθούν μια τέτοια λογική. Και αν θέλουμε με κάποιο τρόπο να τα ερευνήσουμε, αν θέλουμε να τα προσεγγίσουμε και να τα κατανοήσουμε, θα πρέπει να ακολουθούμε και εμείς μια τέτοια λογική. Θα πρέπει λοιπόν να ξεφύγουμε από την φυλακή της συμβατικής μας αντίληψης, να ξεφύγουμε από τον καθημερινό μας ρόλο και να ταινίσουμε ίσως λίγο από το μεγαλύτερο παιχνίδι που παίζεται τις περισσότερες φορές στην αγνία μας. Το σύμπαν τελικά είναι τόσο μεγάλο και τόσο παράξενο και εκτός από τη γοητεία που μας ασκεί, ίσως κρύβει και πολλούς τρόμους. Θα πρέπει λοιπόν να βρούμε το θάρρος, θα πρέπει να βρούμε τη γενναιότητα και να τους αντικρίσουμε και να τους αποδεχτούμε, αλλά και πάνω απ' όλα να βρούμε το κουράγιο να τους αντιμετωπίσουμε. Έχετε λοιπόν ακόμη περίπου 30 λεπτά για να πάρετε μέρος στην κλήρωση για το mini laptop. Έτσι λοιπόν μπορείτε να στείλετε τη λέξη πύλη
κενό, το ονοματεπώνυμό σας και το μήνυμα αυτό στο 54010 για να λάβετε λοιπόν μια μέρος στην κλήρωση για τα δύο mini laptop. 25 περίπου λεπτά για τα δύο laptop. Λοιπόν, είμαστε... είμαστε και πάλι κοντά σας. Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής. Θα σας παρουσιάσουμε δύο μόνο ακόμη βίντεο για να έχουμε χρόνο να κουβεντιάσουμε και με το καλεσμένο μας στην πλευρά αυτή. Αλλά... βίντεο. Ναι. Προηγουμένως, ξέρετε, όταν ήρθε εδώ πέρα ο πάτερ μου λέει, πόσα βίντεο έχετε σήμερα. Τα ίδια πράγματα επαναλαμβάνουν χωρίς να γίνεται λόγος περιουσίας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το μάθημα δημοσιογραφίας που κάνεις παπά μου. Αλλά πιστεύω, ναι, πολύ καλά, εγώ γι' αυτό είμαστε εδώ πέρα, για να μιλάμε ελεύθερα. Αλλά εγώ πιστεύω ότι ακούγονται πράγματα που έχουν ενδιαφέρον και που δεν είναι μόνο τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια. Επαναλήφθηκαν τα ίδια πράγματα, κατά κόρο. Συγγνώμη. Πάμε. Λοιπόν, να παρακολουθήσουμε ένα ακόμη ρεπορτάζ, το οποίο θα μας απαντήσει το ερώτημα ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι συχνά παρατηρεί το φαινόμενο στους ίδιους και γιατί οι άνδρες ενδεχομένως είναι εκείνοι οι οποίοι μπορεί να ζουν αυτό το φαινόμενο πάρα πολύ συχνά. Να σας πω ότι το επόμενο τελευταίο μας βίντεο, για να έχουμε το χρόνο να κουβεντιάσουμε, θα μείνει χρόνος, έχει να κάνει με τους τρόπους αντιμετώπισης τέτοιων φαινομένων. Πολλοί μας ρωτάτε σήμερα και έχετε δίκιο. Ωραία, ζούμε τις καταστάσεις αυτές, περνάμε κάποιες στιγμές δύσκολες. Τι πρέπει να κάνουμε, πώς αντιμετωπίζεται αυτό το πρόβλημα, τι πρέπει να κάνουμε για να μην ζούμε αυτό τον μερικές φορές που είναι εφιάλτης. Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Πάμε λοιπόν στο επόμενο βίντεο και θα κλείσουμε με το επόμενο για να κουβεντιάσουμε. Στατιστικά έχει παρατηρηθεί ότι περισσότεροι είναι άνδρες. Ο κοινωνικός προγραμματισμός δεν μας επιτρέπει εμάς τους άνδρες να ερχόμαστε τόσο καλά σε επαφή με τον εσωτερικό μας κόσμο. Οπότε δημιουργείται μια απόσταση. Και σε αυτό το κενό, το αποθυμένο υλικό μεταμορφώνεται όταν προβάλλεται έξω με τη μορφή ενός δαίμονα, ενός βρυκόλακα, μιας σκιάς. Αυτή είναι η ψυχολογική έρμηνη. Αν θέλαμε να είμαστε λίγο πιο γοητευτικοί με την μυθολογία, στο Μεσαίωνα οι μοναχοί και οι μοναχές στα μοναστήρια βλέπανε οντότητες, όταν ξαπλώνανε, δαιμονικές οντότητες να έρχονται πάνω από τα κρεβάτια και να κάνουν έρωτα μαζί τους. Οπότε μπορεί να πει κανείς ότι η επισκέψη είναι λίγο περισσότερο στους άνδρες, γιατί οι οντότητες που έρχονται, η μόρα, είναι η μόρα, είναι φιλικό γένος. Δεν υπάρχουν αυστηρά στατιστικά δεδομένα. Ο ψυχολογικός παράγοντας παίζει σίγουρα ρόλο. Αλλά αν όντως είναι εξωδιαστατικές οντότητες, δεν έχει καμία σημασία. Είναι όπως τύχει. Ή ακολουθούν αυτές οι οντότητες μια δικιά τους λογική, την οποία εμείς δυσκολευόμαστε να καταλάβουμε. Και μάλιστα, σχεδόν ποτέ άνθρωποι που έχουν βιώσει την επίσκεψη μιας μόρας δεν έχουν έρθει σε επαφή μαζί της, σε συνομιλία μαζί της. Εκείνοι που επίσης βιώνουν τέτοια φαινόμενα είναι όσοι έχουν την ατυχία να πω να ζουν σε ένα χώρο που μπορεί να είναι κομβικός για να σχηματίζει δηλαδή κατά κάποιο τρόπο πύλη για την εκδήλωση της σκιάς σε αυτό το πεδίο, στο ανθρώπινο πεδίο ας πούμε, γιατί υποτίθεται ότι έρχεται από κάποιο άλλο πεδίο και εκδηλώνεται σε εμάς και όπως εμείς την αντιλαμβανόμαστε έτσι δημιουργούνται όλα αυτά τα φαινόμενα που ψάχνουμε να βρούμε τι σημαίνουν. Αυτό που μπορεί να συμβαίνει για παράδειγμα σχετίζεται με τα υπόγεια ρέματα και πολύ συχνά έχω διαπιστώσει ότι συμβαίνει σε σπίτια που έχουν πηγάδια ή μπαζωμένα πηγάδια, ρέματα τα οποία μπορεί να έχουν με κάποιο τρόπο φορτιστεί αρνητικά, δηλαδή με θανάτους που μπορεί να έχουν συμβεί εκεί. Έχω ακούσει για ολόκληρα νεκροταφεία που καταλήγαν σε ρέματα ή εκτελέσεις επί Γερμανών ή οτιδήποτε. Και τα πηγάδια άλλωστε που λέμε, παλιότερα και αυτά είχαν το κομμάτι αυτό, γιατί πολύ συχνά κάνουν θυσίες μέσα, ρίχνανε ανθρώπους ας πούμε. Γι' αυτό και μετά λένε τα στοιχεία που στοιχιώνουν τα πηγάδια, οι αράπηδες, οι μαύροι, έχουν βγει διάφορες παραδόσεις πάνω σε αυτό.
Αυτό λοιπόν είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες που ευνοεί και αυτό μπορεί κανείς να το αντιληφθεί, επειδή σε ένα τέτοιο σπίτι, ας πούμε, που είναι χτισμένο έτσι, και ακόμα περισσότερο αν στα θεμέλια ένας τέτοιου σπιτιού έχουν κάνει και θυσίες πετινών, κοκόρων κτλ, που ήταν αυτό που πρότεινε η παράδοση παλαιότερα και ακόμα νομίζω μερικοί προκειμένου να στηρίξει το σπίτι. Ακριβώς επειδή παγιδεύεται ένα αρνητικό συνέστημα εκείνη τη στιγμή και βοηθάει στην εκδήλωση φορτίζοντας το χώρο έτσι ενεργειακά. Είναι σε ένα τέτοιο σπίτι λοιπόν μπορούν πολλά διαφορετικά άτομα να γίνουν ανεξαρτήτως του τι άτομο είναι το καθένα, να γίνουν μάρτυρες σε ένα συγκεκριμένο δωμάτιο για παράδειγμα τέτοιων εκδηλώσεων. Την ίδια στιγμή όμως μπορεί και οποιοδήποτε να προσκαλέσει τέτοιου είδους εκδηλώσεις όταν βρίσκεται σε ακραία ψυχολογική κατάσταση. Δηλαδή, όταν αρχίζει και νιώθει πολύ μεγάλη μελαγχολία, κατάθλιψη, έχει τάσεις αυτοκτονικές, βρίσκεται σε δυσαρμονία και σε μεγάλη εσωτερική σύγκρουση, έχει παρατηρηθεί ότι αυτό πάλι προσελκύει τέτοιες εκδηλώσεις. Ουσιαστικά θα έλεγα ότι εκείνη τη στιγμή ο άνθρωπος, επειδή ακριβώς είναι κάπου μεταξύ του συνειδητού και του ασυνείδητου του που βρίσκονται σε διαμάχη, φτιάχνει μία πύλη ο ίδιος και γίνεται αντικείμενο τέτοιων εκδηλώσεων. Κάτι που θα ήθελα να πω και μου έχει κάνει πάλι εντύπωση είναι ότι η λέξη παλιότερα για το φοβάμαι και ισχύει ακόμα και σήμερα σε κάποια χωριά βέβαια, είναι το σκιάζομαι, σκιάχτηκα. Από τη σκιά, δηλαδή σκιάζομαι, έπεσε πάνω μου σκιά. Πόσο ο λαός δηλαδή το συνέδεσε αυτό το πράγμα και έχει μείνει και σαν σκιά και σαν μόρα και σαν βραχνάς, γριά το έλεγαν παλιότερα, υπάρχει και από την αρχαία Ελλάδα. Έχουμε περιπτώσεις όπου ο μάρτυρας είναι ξύπνιος, δεν κοιμάται και διατηρεί τη συνειδητότητα πλήρως. Τι συμβαίνει λοιπόν τότε? Το πιο πιθανό είναι η μόρα να έλκεται και να δρά κατά τη διάρκεια του ύπνου, ακριβώς επειδή εκείνη τη στιγμή το ανθρώπινο σώμα, ο ανθρώπινος οργανισμός είναι πιο χαλαρός και αυτό θα λέγαμε ότι καθιστά τον άνθρωπο πιο ευάλωτο, πιο ευαίσθητο σε αυτές τις προσβολές, σε αυτές τις επιθέσεις. Αυτό που λέτε όμως σημαίνει ότι η μόρα σαν φαινόμενο είναι κάποιο εξωδιαστατικό όν. Θα κάνουμε ένα διαχωρισμό μεταξύ αυτού που αποκαλούμε μόρα στην παράδοση και αυτό που αποκαλούμε διαφορετικά σκιά. Είναι ένα τελείως διαφορετικό θέμα. Πολλοί κόσμοι ίσως αναρωτιέται πάνω σε αυτό το για ποιο λόγο επιτίθεται η μόρα στον άνθρωπο. Για ποιο λόγο γίνονται αυτές οι επιθέσεις. Αν λοιπόν αναφέρεστε σε επιθέσεις, προφανώς θα πρέπει να αποδώσετε και ένα χαρακτηρισμό στη μόρα ως ένα φαινόμενο που έχει συνειδητότητα. Δεν υπάρχει μια ξεκάθαρη απάντηση προς το παρόν. Αυτό που είναι σχετικά βέβαιο, σύμφωνα με τις περιήσεις των ανθρώπων, σύμφωνα με τις σχετικές μελέτες και τα στοιχεία, είναι το ότι αυτή η οντότητα, ας το πούμε έτσι, λειτουργεί σαν ένστικτο, από ένστικτο. Και επιτίθεται στους ανθρώπους γιατί τρέφεται ενεργειακά από αυτούς. Και γι' αυτό εκείνοι που δέχονται την επίθεση, πολύ συχνά αισθάνονται μια γενική εξασθένηση, μια κατάπτωση ενεργειακή. Λοιπόν, τελευταία 20 λεπτά για να συμμετέχετε στην κλήρωση για τα δύο mini laptop για την απόψινή εκπομπή. Για να το κάνετε λοιπόν αυτό, θα πρέπει να γράψετε την λέξη πύλη, να αφήσετε κενό, γράφετε το ονοματεπώνυμό σας και το στέλνετε το μήνυμα αυτό στο νούμερο 54010. Δύο λοιπόν λάπτοπ σας περιμένουν σε 20 μόλις λεπτά. Πάμε στο τελευταίο βίντεο της εκπομπής, Όλγα. Ακριβώς. Και αυτό επειδή είπαμε μένω ότι σίγουρα το να πλακώσει κάποιον η μόρα είναι μια παράξενη και δυσάρεστη εμπειρία, δεν έχουμε κανένα σκοπό να σας πανικοβάλλουμε απόψε. Και αυτό γιατί αμέσως τώρα θα σας δείξουμε ποιες είναι οι θεραπείες και πώς μπορεί να το αντιμετωπίσει κάποιος όλο αυτό το περίεργο φαινόμενο. Η ιατρική
μπορεί να διορθώσει αυτό το παθολογικό πρόβλημα, εφόσον εντοπίζεται ότι είναι παθολογικό και δεν είναι ψυχολογικό. Για να έχετε μια καλύτερη απάντηση, θα πρέπει να ρωτήσετε έναν γιατρό. Mm-hmm. Υπάρχουν κάποια φάρμακα που μπορούν να βοηθήσουν ίσως. Η πιο εύκολη πάντως συνταγή για να βοηθηθεί κάποιος είναι να κοιμάται μπρούμητα. Γιατί όλα τα περιστατικά, το 95% των περιστατικών, συμβαίνει όταν το άτομο κοιμάται ανάσκελα. Οπότε είναι πιο φυσιολογικό κάτι να το πατήσει στο στέρνο. Δηλαδή εκεί που δεν μπορεί να αναπνεύσει. Γι' αυτό και οι ψυχαναλυτές λέμε ότι έχει να κάνει με τα ενοχικά στοιχεία. Γιατί είναι κάτι που με δυσκολεύει να αναπνεύσω. Και δεν είναι κάτι αναγκαστικά ιατρικό. Πώς όμως μπορεί κανείς να αντιμετωπίσει την μόρα, ποια είναι τα μέτρα εκείνα που μπορεί να λάβει? Συνήθως να παρέμβει πάνω στο συναίσθημα του φόβου του και να προσπαθήσει να το αποτρέψει. Δηλαδή να προσπαθήσει να εξορκίσει το φόβο του, να μην φοβάται και να απέναντίας να λειτουργήσει και κάπως σαν επίθεση προς την ίδια την οντότητα από τη μεριά του ανθρώπου. Η σκιά δεν έχει συγκεκριμένη μορφή και έτσι όταν εκδηλώνεται στην ανθρώπινη αντίληψη, το ασυνείδητο ανταποκρίνεται με σύμβολα, με εικόνες, με μορφές, με αρχέτυπα, τα οποία προβάλλονται έπειτα στη συνείδηση και δημιουργούν την πραγματικότητα που βιώνουμε. Έτσι αναπόφευκτα, η σκιά θα λέγαμε ότι έχει πάρα πολλές διαφορετικές μορφές, πάρα πολλά διαφορετικά πρόσωπα, που ποικίλουν ανάλογα με το προσωπικό υπόβαθρο του μάρτυρα, ανάλογα με την εθνικότητά του, με τις ιδιαίτερες πεποιθήσεις του κλπ. Τώρα, κάποιες μορφές συγκεκριμένες που προκύπτουν από τις αναφορές των μαρτύρων είναι για παράδειγμα οι μαύρες ομίχλες, που φαίνεται να ακτινοβολούν, να περιέχουν μια παράξενη, μια απόκοσμη φωτεινότητα. Κάποιες άλλες φορές, μαλλιαρές, περιδεινούμενες σφαίρες και φυσικά οι σκιερές ανθρωπόμορφες σιλουέτες που αναφέρατε. Και σας θυμίζω στο σημείο αυτό το αρχέτυπο του μαυροντημένου ανθρώπου και του γνωστού μας Men in Black, που σχετίζονται με όλα αυτά. Πάντα σε κλειστό χώρο όλα αυτά? Όχι απόλυτα. Έχει όμως ενδιαφέρον να αναφέρουμε και κάποια χαρακτηριστικά συμπτώματα, αίσθημα παγωνιάς, φύσιμα παγωμένου αέρα, για μία ακόμη φορά το αίσθημα του φόβου και του πανικού χωρίς προφανή λόγο, κάποια άσχημη ροδιά, πτώση στο φωτισμό και υπάρχει και σε πολλές ακόμη περιπτώσεις παροδική καθολική αμνησία που παρουσιάζεται στα περιστατικά των ανθρώπων. Άλλες φορές εντυπώσει ότι έχει αλλάξει η γεωμετρία του χώρου, άλλες φορές διαταραχές του ψυχισμού. Υπάρχει δηλαδή μια ψυχοσωματική παθολογία που συνοδεύει αυτά τα περιστατικά. Η κληρονομικότητα από γονιό σε παιδιά ή από παππούδες σε εγγόνια κλπ. Παίζει ρόλο στην προκειμένη περίπτωση του φαινομένου αυτού? Παίζει, αλλά έχει να κάνει πιστεύω περισσότερο με το ότι κάποια άτομα είναι περισσότερο ευαίσθητα στο να έχουν ευρύτερο οπτικό φάσμα αντίληψης. Ας πούμε αυτοί που λέμε ότι έχουν λίγο πιο ανοιχτή την έκτη αίσθηση ή κάτι τέτοιο. Και αυτό σε κάποιο βαθμό μεταφέρεται και κληρονομικά. Πέρα βεβαίως από το γεγονός ότι πολύ συχνά τα άτομα που είναι της ίδιας οικογένειας μεγαλώνουν στο ίδιο σπίτι και αν το σπίτι έχει πρόβλημα τότε το περνάνε όλοι, ας πούμε. Έχουν προσπαθήσει πιθανόν σε κάποια πειράματα να καταγράψουν αυτό το φαινόμενο? Να καταγραφεί αυτό το φαινόμενο είναι αδύνατον. Κυρίως γιατί δεν μπορείς να ξέρεις πότε θα γίνει. Η αλήθεια είναι ότι όλη αυτή η ιστορία είναι κάτι ανάμεσα σε επιστημονική πραγματικότητα και σε αστικό θρύλο. Λοιπόν, έχουν απομείνει ακριβώς 15 λεπτά για να συμμετέχετε στην κλήρωση για τα 2 mini laptop. Στέλνετε την λέξη πύλη, κενό, ονοματεπώνυμο και το μήνυμά σας στο 54010 και λαμβάνετε λοιπόν μέρος στην κλήρωση αυτή για τα 2 mini laptop. 15 λεπτά ακόμη. Λοιπόν, αν για όλα αυτά τα οποία ακούσατε απόψε θέλετε να ακούσετε μια ακόμη ενδεχομένως λύση, θα πρέπει να έρθουμε στον κύριο Βιαννίτη και να εκπροσωπήσετε εσείς την επιστήμη. Κύριε Βιαννίτη, ποια είναι τα μέτρα τα οποία μπορούμε να λάβουμε για να μην μας ξανασυμβεί αυτό που ονομάζουμε είτε μόρα είτε υπνική παράλυση?
Για να είμαι ξεκάθαρος, θέλω να αναφερθώ ότι θα αναφέρομαι μόνο σε αυτά τα φαινόμενα που σχετίζονται με τον ύπνο, με το ονείρεμα και ευρύτερα όλες αυτές οι διαταραχές ή disorders όπως ονομάζονται, παραϋπνίες που εμφανίζονται κατά αυτή τη διάρκεια. Δεν έχει καμία σχέση με δαιμονικές οντότητες ή οτιδήποτε άλλο. Θέλω να δώσω ξεκάθαρα το μήνυμα ότι είναι αντιμετωπίσιμα, δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να το φοβόμαστε. Υπάρχουν πάρα πολύ αξιόλογα θεραπευτικά αποτελέσματα και από μια γνωσιακή ψυχοθεραπευτική προσέγγιση. Μόνο το να κατανοήσω ότι μου συμβαίνει βοηθάει πάρα πολύ, γιατί είναι περισσότερο ο φόβος και η φαντασία που εξάπτει το φαινόμενο. Δώστε μας όμως ορισμένα κλειδιά, διότι μιλάμε πάλι περί διαγραμμάτων. Κλειδιά χρειάζεται αυτή η γνωσιακή ψυχοθεραπευτική προσέγγιση, επειδή πολλά από αυτά τα φαινόμενα πράγματι, όπως ακούστηκε προηγουμένως, σχετίζονται και με καταθλιπτικό υπόβαθρο και με ιδεολειπτικές ψυχαναγκασμούς και με διάφορα άλλα στοιχεία τα οποία πρέπει να εξετάσει κάποιος ειδικός. Αυτό που θέλω να τονίσω ότι είναι αντιμετωπίσιμα και δεν πρέπει να τα φοβόμαστε από αυτή την πλευρά. Και ερχόμαστε βεβαίως στην πλευρά της λαογραφίας, μιας και η επιστήμη δίνει τη δική της ερμηνεία. Τι κάναν στα παλιά χρόνια τουλάχιστον, όπως είπατε, πριν 40 χρόνια για να ξεφορτωθούν, για να απαλλαχτούν από το φαινόμενο αυτό? Αναφέρονται ευαίσθητα άτομα, τα οποία είναι ιδιαίτεροι δέκτες ή τέλος πάντων σε αυτούς συμβαίνει, να το πούμε έτσι. Το πιο συχνό φαινόμενο, για κάθε ιδιαίτερο πράγμα, κοιτάξτε, εδώ μιλήσαμε για σκιές, για θορύβους. Ο Καμίλ Φλαμαριόν το 1880 έστειλε 10.000 άτομα επιστολές σε όλο τον κόσμο για να του πούνε για θορύβους. Είναι άλλα πράγματα αυτά. Για τη μόρα λοιπόν συγκεκριμένα, ναι, τι αναφέρουν? Η μόρα, η συγκεκριμένη μόρα, προέρχεται κυρίως από κούραση. Δηλαδή το υλικό της, ας πούμε, υπόβαθρο για να συμβεί είναι κυρίως η κούραση. Αντιμετωπίσιμη ήταν, εκτός βέβαια από τις λαϊκές δοξασίες, ήταν αυτό που είπε κάποιος εκεί σε ένα βίντεο, ότι πράγματι έπρεπε να κάνει κουράγιο το άτομο την ώρα που επικάθεται, ας πούμε, πάνω στο στήθος του, να το χτυπήσει, να το γρατζουνίσει, να κάνει κάτι. Αυτή ήταν η άποψη. Εάν το έκανε, που μου είχαν πει έτσι από έρευνα που είχα κάνει πρώτες 40 ετίας, εάν το έκανε αυτό, όντως δεν ξαναφαινότανε. Άρα λοιπόν μια επιθετικότητα από την πλευρά μας εννοεί. Ναι, ναι, μια αντίσταση. Και επιπλέον βέβαια υπάρχουν εξόρκια. Ορίστε. Αφού παραλύουμε, πώς να επιτεθούμε εναντίον? Παραλύουν αυτά ακριβώς, να υπερνικήσει ακριβώς αυτή την παράλυση. Αυτό είναι το αιτούμενο. Κάνουμε, επιτρέπετε, συγγνώμη για τη διακοπή, κάτι το οποίο μπορεί να γίνει πάρα πολύ αποτελεσματικά με την κλινική ύπνωση, αλλά και με οποιαδήποτε μέθοδο ανάπτυξη του συνειδητού ονειρέματος. Εκείνη τη στιγμή μπορώ να αποκτήσω επίγνωση τι μου συμβαίνει και να το βγάλω από μένα μου. Και η προσευχή είναι ένας αξιόλογος μόνο τρόπος. Που αυτό που λέει ο γιατρός εδώ δεν συμβαίνει με τη μόρα. Η μόρα έρχεται σε ανύποπτο χρόνο, είναι σε ανύποπτα άτομα και όπως είπα πριν είναι κυρίως αποτέλεσμα μεγάλης, δηλαδή υπερκόπωσης, μεγάλης κούρασης. Αν θέλετε να σας πω ένα ξόρκι λαϊκό, ας πούμε, πώς καταπολεμείται η μόρα, ευχαρίστω να στο με δύο κουβέντες. Ναι. Λοιπόν, υπάρχει ένα που λέει: μόρα μαύρη και μωρή, και μωρή και κακαϊδού. Μέτρα τ' άστρα του ουρανού και τα φύλλα του δεντρού. Και τη θαλασσό στην άμμο και ένα κόσκινο σουσάμι και να έρθει να με πλακώσει. Οπότε έτσι φοβάται λίγο και μπορεί να κυβερνήσει. Αυτό είναι αστείο βέβαια. Αλλά είναι, δηλαδή σε παλαιότερους αιώνες λεγόταν αυτό το ξόρκι και με την αντίσταση που είπα πριν, που αυτή ήταν το σημαντικό βέβαια. Η πίστη επίσης είναι μια αντίσταση, σαφώς. Λοιπόν, είμαι ο μηχανός, είσαι ή χριστιανός, δεν έχει σημασία. Πάμε στον επόμενο. Κύριε Μπράιτ, είπαμε ότι κάποιοι άνθρωποι είναι πιο επιρρεπείς στο να τους επισκεφτεί η μόρα και ακούσαμε και σε ένα βίντεο ότι αυτό είναι ένα ψυχικό χάρισμα. Αν σκεφτούμε ότι προκαλούνται τόσο αρνητικά συναισθήματα και εκείνη τη στιγμή και μετά αφού ξυπνήσει κάποιος, τελικά είναι ψυχικό χάρισμα, ένας ψυχικός διάβλος ή το αντίθετο? Ψυχικό χάρισμα ίσως είναι το να μπορείς να αντιληφθείς κάποια πράγματα που ίσως να συμβαίνουν και σε άλλους και οι άλλοι απλά να μην το αντιλαμβάνονται. Γιατί μπορεί να συμβαίνει κάποιοι να πανικοβάλλονται όταν βιώνουν μια τέτοια κατάσταση και όταν, ας πούμε, αντιλαμβάνονται, είτε μιλάμε με τη δύναμη των αισθήσεων είτε με κάτι άλλο, ένα φαινόμενο, όταν το αντιλαμβάνονται. Αυτό δεν σημαίνει ότι όταν δεν το αντιλαμβάνονται του συμβαίνει κιόλας. Παράδειγμα, υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που έχω ακούσει από άτομα τα οποία έχουν ξυπνήσει και έχουν δει να συμβαίνει σε ένα άλλο άτομο, το οποίο άλλο άτομο δεν το μαθαίνει ποτέ, ας πούμε. Είναι απλά κοιμάται και ίσως την επόμενη μέρα ξυπνά κουρασμένο κτλ. Αλλά να προσθέσω επίσης και για την ερώτηση της παράδοσης που κάνατε πριν,
επειδή έχω εμβαθύνει πολύ και σε αυτές τις έρευνες από όλες τις πλευρές, ότι ας πούμε υπάρχουν παραδόσεις που λένε παλαιότερα ότι αν κρεμάσεις μία πέτρα, μία τρύπα που την έχει φθείρει το νερό δίπλα στο κρεβάτι σου, πάβει να εκδηλώνεται αυτό το πράγμα. Στην Αγγλία περισσότερο αυτές τις παραδόσεις. Αλλού λέγανε μπορείς να γυρίσεις τα παπούτσια ανάποδα ή μία σκούπα ανάποδα ή να βάλεις ένα, ξέρω εγώ, μαχαίρι από κάτω. Παραδόσεις. Λέμε για τρόπους παραδοσιακές. Τρόποι παλαιότερες. Στον πατέρα Νεκτάριο. Και αυτό γιατί ακούσαμε πριν τους επιστήμονες να λένε ότι υπάρχουν μέθοδοι θεραπείας, ακόμα και ιατρικοί. Τελικά, ποια είναι η λύση, η επιστήμη να κάνουμε την προσευχή μας? Το θέμα ήταν καθαρό, σχεδόν πραγματικό, θρησκευτικό, αλλά πήγε πολύ παραπέρα. Ένα του διαβόλου τέχνασμα βασικό είναι να κρύβει αυτό ότι υπάρχει και να μπορεί να αλώνει τον άνθρωπο. Έγινε λόγος περί θρησκευτικών κειμένων. Η Καινή Διαθήκη μας μιλάει 150 φορές. Για τον διάβολο που είναι πλήθος και έχει και ειδικότητες. Και επιστήμονες έχουν ασχοληθεί με τον διάβολο κατά χριστιανικό τρόπο και λέω τούτο, ο Τζοβάνι Παπίνι, ο μεγάλος λογοτέχνης, ο Ιταλός, στα καλωσάκια πουλείται ο διάβολος. Στα καλωσάκια πουλείται, επαναλαμβάνω, ένα τόμος ολόκληρος. Τι να κάνει, μπορείτε να μου πείτε, τι να κάνει ο άνθρωπος ο οποίος ζει τέτοια φαινόμενα? Αντέστε το διάβολο, λέει ο Παύλος, και φεύγει στα θυμών. Όσο πάω με την πίστη, με το σταυρό, με το λιβάνι, με τον αγιασμό, του κοινοποιού έξωση μας από το σπίτι μου. Άρα, λοιπόν, και από τον εαυτό μου φυσικά. Ασπίδα προστασίας ή θρησκεία. Πάμε στον... Ήξερα γνωστό πρόσωπο δαιμονισμένο. Εγώ. Όχι, ήξερα. Το οποίο ακούτε, ύστερα από έντονη θρησκευτική ζωή, υπάρχει σήμερα το ξέρω, ζει θεάριστη ζωή, δηλαδή απειλάγει. Κατάλαβα. Απειλάγει. Λοιπόν, πάμε στον κύριο νομικό. Το ερώτημα είναι συγκεκριμένο. Ναι, γιατρέ της παρέας μας, να έρθουμε στα πιο ρεαλιστικά μας. Παρακαλώ. Τι πρέπει να κάνει κανείς αν ζει τέτοια φαινόμενα και τέτοια γεγονότα? Ναι. Αν μας προβληματίσει η στατιστική που ανέφερα πριν, ότι τα άτομα που πίστευαν είχαν πολύ μικρότερο ποσοστό, άρα να έχουμε πίστη κάπου, και βέβαια τα πρακτικά που λέγανε καλύτερος ύπνος, πιο πολλές ώρες, πιο ξεκούραστοι. Να μην πέφτουμε αμέσως μετά από φαγητό ή μετά αμέσως από σωματική κόπωση, να μην γίνεται κατάχρηση ρημιστικών φαρμάκων, αντικαταθλιπτικών. Αυτές είναι μέθοδοι που μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τέτοια ζητήματα. Και να μην κοιμόμαστε, λέει, σε ανάσκελη θέση, γιατί είναι πιο συχνό στην ανάσκελη θέση παρά στις πλάγιες θέσεις. Πάμε σε ένα τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα μιλήσει μετά και η κυρία Δασκαλάκη. Και μετά θα κάνουμε και την κουβέντα με την πλευρά αυτή και τα δώρα μας και όλα αυτά τα ωραία που έχουμε να κάνουμε σήμερα. Πάμε. Είμαστε λοιπόν στον επίλογο της σημερινής εκπομπής. Αναζητάμε τρόπους που κάποιος που μπορεί να βιώνει τέτοια φαινόμενα μπορεί να τα αντιμετωπίσει. Ποιοι δηλαδή μηχανισμοί υπάρχουν στη συμπεριφορά μας, ούτως ώστε να μην τρομάζουμε τη νύχτα όταν βλέπουμε σκιές και λοιπά, όλα αυτά τα πράγματα. Δόθηκαν κάποιες απαντήσεις και από τους ψυχολόγους και από τον παπά της παρέας μας που έφυγε γιατί έχει το πρωί κήρυγμα. Και τον έστειλε να παρακοιμηθεί, τον γλυκύτατο μου πατέρα Νεκτάριο. Μίλησε ο καρδιολόγης παρέας. Θέλω να πάμε στην κυρία Δασκαλάκη, που είναι η ψυχολόγος μας. Πολύ σύντομα. Το ερώτημά μας είναι: τι γίνεται, τι κάνουμε? Ήδη μία πρώτη απάντηση έχει δοθεί. Από τη στιγμή που ξέρω ότι δεν είμαι η μόνη που βλέπω αυτές τις εικόνες μπροστά μου, αλλά είναι και όλοι όσοι μας παρακολουθούσαν απόψε και που με τα τηλεφωνήματά τους μας πέριξαν, ότι είναι αρκετό το κοινό αυτό. Σας πληροφορώ ότι είναι πρώτη φορά σε αυτή την εκπομπή που μέχρι τώρα στις 2 η ώρα η ένταση είναι παίρνουν τηλέφωνο χιλιάδες άνθρωποι. Δεν προλαβαίνουμε να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Αφού ξέρω ότι δεν είμαι η μόνη, αυτό με καθησυχάζει. Ο πανικός δεν είναι ποτέ καλό σύμβουλο σε καμία κατάσταση που είναι έντονη και μου δημιουργεί στρες. Μία πρακτική λύση που βρήκα διαβάζοντας την βιβλιογραφία μου σήμερα για να έρθω είναι ότι ηρεμώ και αρχίζω να κινώ τους μυς μου έτσι ώστε ο εγκέφαλος να αρχίσει να ενεργοποιείται για να στέλνει τα σήματα στα διάφορα κέντρα της κίνησης που ορίζουν την κίνηση. Δεν μένω δηλαδή αδρανής. Δεν μένω αδρανής. Ηρεμώ. Και υποκύπτω στην κατάσταση. Ηρεμώ. Δεν πανικοβάλλομαι και αρχίζω να ενεργοποιώ τον εγκέφαλό μου ξανά. Να ξυπνάω δηλαδή. Κατάλαβα. Λοιπόν, πάμε στην άλλη πλευρά. Εσείς λίγο πριν είπατε ότι έχετε ένα βίωμα σχετικό. Έχετε ζήσει καταστάσεις τέτοιες. Εγώ καταρχήν δεν είδα σκιές. Αλλά τι είδατε? Ακινητοποιημένη, δεν μπορούσα να τη δράσω. Δεν μπορούσα να σκουντήσω την αδελφή μου που ήταν δίπλα για να με βοηθήσει.
και αισθάνθηκα πανικό. Αισθάνθηκα πάρα βάρος, πολύ άσχημα. Αισθανθήκατε βάρος. Δεν είδατε κάτι. Αισθανθήκατε να... Δεν είδα τίποτα. Κάτι να σας πήρε στο στήθος. Ναι. Τίποτα απολύτως δεν. Και δεν μπορείτε να ειδοποιήσετε την αδελφή σας. Σκέφτηκα να σκουντήσω την αδελφή μου να με κινήσει εκεί. Ναι, ναι. Δεν μπορούσα να το ούτε κάνω αυτό ούτε αυτό. Είχατε παραλύσει. Εντελώς. Και αισθάνθηκα ότι κράτησε αυτό αρκετά. Mm-hmm. Είναι ένα σύμπτωμα που το περιγράφουν όλοι. Αυτό. Άλλος. Εσείς. Ότι από τα άτομα που αυτά τα φαινόμενα είναι ο κανόνας, δεν είναι η εξαίρεση. Mm-hmm. Δεν ξέρω πια, δηλαδή έχω χάσει την κατηγοριοποίηση μόρα, ίνκουμπους, σουκουμπους, γιατί υπάρχουν. Ναι, υπάρχουν αυτές τις κατηγορίες. Ναι, ναι, ναι. Mm-hmm. Έχω ξυπνήσει και έχω πάει στον καθρέφτη και έχω δει το πρόσωπό μου και έχω τρομάξει. Γρατζουνιές. Ναι. Έχω πάρει τηλέφωνο τη μητέρα μου, θα το θυμάται σίγουρα. Ναι, ναι. Έκλαιγα. Λέω δεν πρόκειται να φύγουν αυτά τα πράγματα. Και μάλιστα μετά που το ερεύνησα και το ανακάλυψα, αυτά τα πράγματα εξαφανίζονται κατά τη διάρκεια συνήθως της ημέρας. Δηλαδή, ενώ είναι μελανιές ή γρατζουνιές, φυσιολογικές δηλαδή, μέσα σε λίγες ώρες την ίδια μέρα έχουν εξαφανιστεί. Εξαιρετικά ενδιαφέρον. Πολύ. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Mm-hmm. Το εσωτεριστικό κομμάτι βασικά του. Εσείς έχετε τη Μήλο. Ναι, από τη Μήλο. Είναι η μαμά με τις δύο κόρες. Ναι, ναι, ναι. Και έχουμε οικογενειακώς τέτοιες εμπειρίες. Εκεί τέσσερις, οπότε κληρονομικά μάλλον έτσι πάει, κάπως έτσι. Μπράβο, για πες το. Λοιπόν, είχατε σε μια προηγούμενη εκπομπή σας πει το The Secret, το μυστικό, ότι ο άνθρωπος όταν θέλει κάτι να πετύχει, να υλοποιήσει σε αυτόν τον κόσμο, καλό είναι να έχει θετικές σκέψεις, σκεπτομορφές. Λοιπόν, είπε κάποιος κύριος εκεί πέρα, σε ένα βίντεο, ότι για τα ψυχικά βαμπύρ, μπορεί να είναι ένα είδος τέτοιο. Αυτά μπορεί να είναι τελικά και αρνητικές σκεπτομορφές, δηλαδή άνθρωποι που σκέφτονται αρνητικά και τα στέλνουν σε άλλους ανθρώπους. Λοιπόν, αν τώρα λάβω υπόψη μου και τα ίνκουμπι σούκουμπι, που ίνκουμπο στα λατινικά σημαίνει αυτός που ξαπλώνει πάνω, που είναι δαιμονικές οντότητες και έχουν σκοπό να συνευρεθούν ερωτικά με αυτόν που κοιμάται, τότε κατά πόσο είμαστε υπεύθυνοι τελικά, όχι μόνο για τις πράξεις μας, αλλά και για τις σκέψεις που έχουμε. Πολύ και μάλιστα στην ηλικία μου και άτομα που είναι πάνω στο φόρτι τους ερωτικά, με τις ερωτικές φαντασιώσεις, πόσο ακίνδυνες μπορεί να είναι σωστά τελικά. Νομίζω ότι μπορεί η κυρία Σκαλάκη να μας απαντήσει, που είναι ψυχολόγος. Μάλλον όχι. Πολύ ωραία ερώτηση. Πολύ ωραία. Να... Όχιστε, πέστε. Λοιπόν, καταρχήν, έτσι όπως θέσατε την ερώτηση, είναι σαν να δεχόμαστε ότι όλα αυτά τα φαινόμενα είναι υλοποιημένες σκεπτομορφές. Δεν είναι απόλυτο αυτό και οι σκεπτομορφές βεβαίως είναι μια θεωρία, μια προσπάθεια προσέγγισης του φαινομένου. Εκείνο που εγώ έχω καταλήξει είναι ότι αυτά τα φαινόμενα είναι γειτονικά, με την έννοια ότι όλα αυτά τα φαινόμενα αποτελούν όχι ξεχωριστές κατηγορίες, απλά διαχωρίζονται από την παράδοση από όποιον τα ερευνά σαν φαινόμενα, έχουν άλλα χαρακτηριστικά. Αλλά ουσιαστικά πίσω από αυτά, κατά τη δική μου άποψη, η πηγή είναι η σκιά. Αυτό που εγώ αποκαλώ σκιά και που ο πατήρ Νεκτάριος μπορεί να το αποκαλεί ο διάβολος, ας πούμε. Δεν έχει ακριβώς αυτά τα χαρακτηριστικά. Ο διάβολος είναι και λίγο, ας πούμε, μεθοδευμένη ιδέα με πολλά πράγματα μαζί, ένα συνοθήλευμα, ας πούμε, αρχετύπων. Υπάρχει όμως και το θέμα της σκεπτομορφής, με την έννοια ότι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η σκιά όταν συνδέεται με κάποιο άτομο που βιώνει ένα τέτοιο παράδειγμα, είναι να, κατά κάποιο τρόπο, αν θέλετε, σε ένα άλλο πεδίο, να εισβάλλει μέσα του και να ελευθερώνει εσωτερικούς εαυτούς, να ελευθερώνει εσωτερικές μορφές, οι οποίες μπορούν να εκδηλωθούν με τέτοιο τρομακτικό τρόπο και να λάβουν διάφορα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όπως είτε τα ερωτικά δαιμόνια που λέτε, όπως ο Κράστερ, ξέρω εγώ... Κύριε Σκαλάκη, επάνω στο θέμα, στο ερώτημα αυτό που είπε... Το οποίο είναι πολύ σύνθετο και έχει να κάνει, είναι σε πολλά επίπεδα μπορεί να αναλυθεί, δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί έτσι τώρα μια απάντηση. Πάντως, δεν μπορούμε να είμαστε τόσο παθητικοί στις σκέψεις μας. Πρέπει να είμαστε πιο ενεργοί. Εμείς ελέγχουμε τον εγκέφαλό μας στο πώς σκέφτεται, τι σκέφτεται και τις όποιες σκέψεις που είτε οι ορμόνες μπορεί να μας διεγείρουν, είτε ερεθίσματα, είτε προσωπικές ανησυχίες και στρες μας μεγενθύνουν το κάθε τι. Εμείς στο τέλος είμαστε αυτοί που θα μπορέσουμε να τις περιορίσουμε και θα τις ελέγξουμε. Αλλά πρέπει να υπάρχει μια παρέμβαση, εννοείται, από την πλευρά μας συνειδητή. Φυσικά. Εγώ αν αφήσω χώρο στο στρες μου και οι έφηβοι στην εφηβεία τους, όλες αυτές οι ανησυχίες που έχουν, τις αφήσω, θα με κυριεύσουν. Είναι φυσικό. Και θα νιώσω πολύ μικρός ως προς το πώς επιβάλλομαι εγώ σε μια διανοητική μου υπόσταση.
Λοιπόν, λυπάμαι που δεν έχω άλλο χρόνο για να κουβεντιάζουμε, γιατί πρέπει, πήγε ώρα 2 και 10. Είναι η ώρα που πρέπει. Καταρχήν, θέλω να μου πείτε πόσοι τηλεθεατές συμμετείχαν στη σημερινή κλήρωση για τα 2 mini laptop. Η ώρα έχει τελειώσει και πρέπει να κάνουμε την κλήρωση. Εγώ για τα δώρα που είναι εδώ πέρα για τους καλεσμένους μας, επειδή μερικές φορές έτσι λειτουργώ αυτόνομα και χωρίς. Και συναισθηματικά, μπράβο, πολύ ωραία είναι Άντι Παπαμίτσου, με συμπληρώνει. Εγώ θα δώσω αυτό το δώρο που είναι, είπαμε, 26 DVD της εκπομπής μας στην παρέα που ήρθε από τη Μήλο. Στη μαμά και στις δύο κόρες. Εγώ ευχαριστώ που ήρθατε. Είναι η μαμά και οι δύο κόρες που είναι φανατικές τηλεθεάτρες της εκπομπής μας και τους έχουμε δει να έχουν εδώ πέρα. Εγώ λοιπόν δώσω αυτό το δώρο. Για το επόμενο ακριβώς δώρο θέλω ένα νούμερο, κυρία Δασκαλάκη, από το 1 μέχρι το 32. Το 4. Το 4 είναι η κυρία Ειρήνη Πολυκανδριώτη. Εσείς. Εσείς κερδίζετε, θα το δώσω όλο σας παρακαλώ. Θέλω να μου πείτε το νούμερο των τηλεθεατών που συμμετείχαν στην κλήρωση για τα λάπτοπ. Όχι, πέστε μου, σας παρακαλώ, νούμερο. Πόσοι συμμετείχαν στην εκκλήρωση? Δεν ακούω καλά. 19.127. 19.127 τηλεθεατές συμμετείχαν στη σημερινή κλήρωση για τα 2 mini laptop. Θέλω λοιπόν ο γιατρός παρέας να μας πει ένα νούμερο από το 1 μέχρι το 19.127. 12.594. Γράψτε 12.594 και βρείτε σε ποιο όνομα αντιστοιχεί. Θέλω να σας πω ότι όταν εσείς στέλνετε αυτά τα SMS, παίρνετε ένα κωδικό. Η κλήρωση γίνεται εδώ πέρα, δεν ξέρουμε ποιοι είσαστε. Γιατί όταν μιλάμε για 20.000 κόσμου, δεν μπορούμε να ξέρουμε ποιοι είσαστε. Άρα λοιπόν, εντελώς τυχαία, λέμε δύο νούμερα. Κύριε Μπράιτ. 777. 777. Το 777. Και ενημερώστε με σε ποιους τηλεθεατές αντιστοιχούν αυτά τα δύο νούμερα που ακούστηκαν λίγο πριν, για να τους πούμε τη Δευτέρα το πρωί να τους στείλουμε τα δύο mini laptop. Κύριε Κάση, πέστε μου εσείς ένα νούμερο από το 1 μέχρι το 32. Ο τυχερός θα πάρει ένα καταπληκτικό βιβλίο, Αρχή τέλος σύμπαντος κόσμου και ανθρώπινου γένους. Το 32. Το 32, που είναι η κυρία Μαρία Σλαμόνοβα. Εσείς, ορίστε. Να είστε καλά. Πέστε μου κι εσείς, κύριε Διανύτη, δύο νούμερα από το 1 έως το 32. Το 9. Το 9, που είναι ο κύριος Αθανάσιος Τσεμπελικάς. Και το 12. Εσείς. Και το 12, που είναι η κυρία Κέλλη Κοστούλια. Εσείς. Ωραία. Εσείς πάτε λοιπόν του Έρχαρτ Τόιλ για μια νέα ζωή. Είναι ένα δώρο που το δίνει εκδοτικός οίκος Λιβάνη. Ορίστε. Και εσείς πάρτε Εραστές των Άστων του Χρήστου Γούδη, που είναι πάρα πολύ ωραίο βιβλίο. Και μένουν δύο τελευταία δώρα για τους καλεσμένους μας, που είναι δύο προσκλήσεις για το πρόγραμμα Θόλου, προσφορά από το Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Είναι ένα μοναδικό ταξίδι σε ένα χώρο όπου γίνονται διάφορες απεικονίσεις του κόσμου μας και του σύμπαντος. Πέστε μου δύο νούμερα από το 1 μέχρι το 32, κυρία Δασκαλάκη. Το 3. Το 3, ο κ. Σταμάτης Πολυκανδριώτης. Εσείς και... Και το 22. Και το 22 και η κυρία Βασιλική Φιλιππόπουλου. Εσείς, μπράβο. Θα πάρετε τις προσκλήσεις μόλις τελειώνει η εκπομπή από τους συνεργάτες μου. Πέστε μου τα ονόματα των τηλεθεατών που κέρδισαν τα λάπτοπ. Ελισάβετ Γκαβρί είναι το πρώτο όνομα. Γκαβρί. 40-10 τελειώνει το κινητό της. Και Γιώργος Σταμνάς είναι ο δεύτερος τυχερός για το λάπτοπ, που τελειώνει το κινητό του στο 3014. Αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εσάς. Και εσάς. Και εσάς. Καληνύχτα. Και εσάς. Καληνύχτα. Καλό σας βράδυ.